Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, με τον Πασχάλη Καμόρα, στο Μετρόπολης. Καλησπέρα σας. Δεν είμαι εδώ μόνο για τα μάτια του κόσμου. Θα σας τραγουδήσω, θα σας γλεντήσω και όχι μόνο. Πάμε παιδιά! Για τα μάτια του κόσμου έναν άγνωστο φως μου παντρεύεσαι την Κυριακή. Είναι ανωτερός μου και η γνώμη του κόσμου. Την Κυριακή στην εκκλησιά σε οδηγεί. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις την πλέρα, να μοιραστείτε τον καημό. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις την πλέρα, να μοιραστείτε το καημό. Για τα μάτια του κόσμου στα άσπρα είναι σε φως μου αυτή την μαύρη Κυριακή. Και με πνίγει ο καημός μου που η γνώμη του κόσμου την Κυριακή στην εκκλησιά σε οδηγεί. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις την πλέρα, να μοιραστείτε τον καημό. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις την πλέρα, να μοιραστείτε τον καημό. Για τα μάτια του κόσμου πώς μπορείς και παντρεύεσαι φως μου. Are you ready? Are you ready now?
Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απεναντίας, είδε φως και μπήκε. Γιάννης Τσιράπης, κυρίες και κύριοι. Πιστό σκυλί της εκπομπής και όχι μόνο, και της εκδρομής, έτσι, από τους σπάνιους εκδρομής. Να πάμε για ψάρια, πού να πάμε για ψάρια? Λαχτάρα είναι τα ψάρια, έτσι λένε. Ποιος? Α, ναι, θα πάμε, ναι. Ναι, έτσι είπε. Έτσι είπε, θα πάμε, ναι, ναι. Άμα είπε, αν μας κάλεσε και είναι κούτρα τα ψάρια, θα πάμε. Πολύ ευχαριστώς. Εντάξει, κούτρα μου είναι. Φαντάζομαι ότι θα ακούει τώρα και δεν ξέρω αν θα καταλαβαίνει κιόλας τι μιλάμε για αυτό. Θα δώσει σήμα. Σημάδι δείξε. Πόσα. Τέλος πάντων, λέμε το υπόλοιπο και ο καθένας τα αφήνουμε σε εσάς. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά στο 54045. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ώρα για Καμόρα, papaki@gmail.com. Είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Εν αρχή. Και πάντοτε εν αρχή είναι ο λόγος. Να πούμε και πέντε πραγματάκια. Και να ξεκινήσουμε από τον απόϊχο της χθεσινοβραδινής εκπομπής. Γιατί αυτό το πράγμα το οποίο έγινε χθες δεν σταμάτησε με το κλείσιμο της εκπομπής. Έτσι και με το τραγούδι του κ. Γιώργου. Λοιπόν, συνεχίστηκε και καθ' όλα τη διάρκεια της βραδιάς, συνεχίστηκε και σήμερα με τα μέτρητα μηνύματα. Κάτι το οποίο εγώ δεν το φανταζόμουν ούτε μία στο εκατομμύριο ότι θα μπορούσα να ζήσω κάτι τέτοιο το οποίο έζησα εχθές. Ζήσαμε μάλλον, δεν το ζήσα μόνος μου, έτσι το ζήσαμε μαζί. Αυτή είναι και η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο, είναι το σφουγγάρι του ραδιοφώνου, είναι αυτό που λέμε η αποτίμηση του τι κάνεις εδώ πίσω από ένα μικρόφωνο ή μπροστά από ένα μικρόφωνο, όπως θέλετε πείτε το, αρκεί να μπαίνεις στην διαδικασία πάντοτε να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό για να μπορείς να εκτιμηθεί και ανάλογα από τον κόσμο. Και αυτό βέβαια το δίνεται πάντοτε απλόχερα και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Και ο απόϊχος βέβαια έχει και πάρα πολλά πράγματα. Είχα και σήμερα επαφή και με την οικογένειά του για να σας πληροφορήσω, για να ξέρετε. Η κηδεία έγινε σήμερα τελικά το μεσημέρι στο Αναστάσιο του Κυρίου, στα κημητήρια. Και φυσικά στα 40 κατά κάποιο τρόπο θα δημοσιοποιήσουμε κάποια πράγματα. Το τι θα δημοσιοποιήσουμε τώρα, αυτό που ζήτησε ένα μέλος της οικογένειάς του, δεν θέλω να πω ακόμα γιατί δεν μου έχει δώσει ακόμα το πράσινο φως, να χαρίσουμε σε κάποιον ακροατή το ραδιοφωνάκι το οποίο άκουγε ο κύριος Γιώργος. Έτσι, είναι πολύ συγκινητικό. Να ξέρετε, δεν είχε κανένα ηχοσύστημα από το που έχουμε εμείς, κάτι τέρατα στο σπίτι που δεν ακούμε και τίποτα βέβαια, έτσι, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε κάτι, ας πούμε, μικρά ραδιοφωνάκια, έχουμε κάτι έτσι, εμένα μου αρέσουν λίγο και αυτά τα, πώς τα λένε, τα παλιά, τα ρετρό, καταλαβαίνεις Γιάννης, έτσι, από αυτά που δεν έχεις εσύ ποτέ δεν είχες, αλλά δεν ξέρεις, αλλά καταλαβαίνεις όμως, έτσι. Ναι, δεν έχεις, τι ραδιόφωνο έχεις, τι ραδιόφωνο έχεις, πώς τα λένε, αντικέ ραδιόφωνο, τι ραδιόφωνο, πώς, με τη βελόνα έχεις. Εγώ είχα ένα πλάο, είχε παππούς με ένα Blaupunkt του πριν μετά του 40. Κοίταξε, νομίζω υπάρχει κάποιος που τα μετατρέπει πλέον και μπορείς να παίξουν και στα FM και κανονικά κτλ. Και υπάρχει κάποιο, το έχω δει. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν με τον κύριο Γιώργο. Έτσι το ραδιοφωνάκι του θα το έχουμε στην διάθεσή μας. Λοιπόν, θα το δώσουμε σε κάποιον ακροατή το που πραγματικά θα το θελήσει να το έχει σαν ανάμνηση από τον κύριο Γιώργο, ο οποίος δεν θέλω να σας πω πολλά πράγματα. Είναι αυτό που λένε αντίκριση τον εαυτό του έστω και την τελευταία στιγμή. Θα μπορούσε να υπάρχει συνέχεια, αλλά η καρδιά του τον πρόδωσε. Δεν συμβιβάστηκε, ξέρετε, είναι από τους ανθρώπους. Μου θύμισε, ας πούμε, οι τελευταίες του ώρες, γιατί τις έμαθα κιόλας. Μου θύμισε τον συγχωρεμένο τον πατέρα μου,
Ο οποίος μου λέει, γιατί εγώ είμαι, λέει, μια χαρά. Στους γιατρούς πάω και με βγάζουν άρρωστο. Έτσι, και όταν δεν είσαι επιμελής με τις αγωγές τις οποίες σε δίνουν οι γιατροί, καλός ή κακός, και αν αυτή η υπερηφάνεια υπερισχύει της άποψης των γιατρών και των φαρμάκων, δυστυχώς το μοιραίο έρχεται. Ο πατέρας μου στην ίδια ηλικία με τον κύριο Γιώργο, 64-65 χρονών, έφυγε. Τώρα, συνεχίζουμε. Η ζωή συνεχίζεται. Συλληπιτήρια για μία ακόμη φορά στην οικογένεια. Ζωή σε λόγου τους. Και ο κύριο Γιώργος πήρε τον δρόμο προς τα ουράνια. Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντοτε με τις ατάκες του, με τις κουβεντούλες του. Και όλα αυτά εδώ τα οποία μας χάρισε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ήταν συνοδοιπόρος εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, προχωράμε όμως εμείς, γιατί η ζωή συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται πολλά πράγματα. Εμείς δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, να το πω κατά κάποιο τρέτσι. Δεν ακούω μουσική, δεν ακούω τίποτα. Μισό λεπτό, έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία, τώρα είμαστε καλά, είμαστε κάπως καλύτερα τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, συνεχίζουμε, κοιτάμε μπροστά πλέον, προχωράμε, ας το πούμε έτσι, με τα έτσι μας και με τα αλλιώς μας. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματα, τα οποία φυσικά δεν τα διάβασα όλα, αυτά που ήταν τις εκπομπής, γιατί υπήρχαν και άλλα αναρρύθμιτα για όλα αυτά εδώ, όπως συνηθίζουμε άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην καθημερινότητά μας. Σας έχω κάτι ωραίες ειδησούλες. Πόσο ωραίες που θα θέλετε να κοιμηθείτε από τώρα. Για να μην τις ακούσετε καλύτερα. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Τώρα, ποιος είναι ο δρόμος αυτός που έχουμε πάρει? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, είτε σύντομα, είτε λίγο... έτσι ας το πούμε μακροπρόθεσμα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, το γράφω όπως μεταφέρθηκε το ρεπορτάζ από τα κανάλια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε πρόστιμο 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουγγαρία γιατί ο Ορμπάν είπε όχι στο να δεχθεί 5.000 Ουκρανούς. Μπαίνω στο διαδίκτυο και το ρεπορτάζ συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχει παράγραφος πως θα είναι υποχρεωμένοι οι Ούγγροι να παίρνουν κάθε χρόνο και 7.000 λαθρομετανάστες, κάτι που φυσικά δεν έπαιξε στα κανάλια. Και ο Ορμπάν είπε όχι και ότι δεν θα πληρώσει πρόστιμο η χώρα του για κάτι που είναι παράνομο. Γιώργο, ο Ορμπάν δεν έκανε μόνο αυτό. Η Βουλή του δεν επικύρωσε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Άρα υπάρχει διτό πρόβλημα, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω κατά κάποιο τρόπο, κάτι το οποίο διαφεύγει. Το θέμα του μεταναστευτικού τελικά έρχεται να ισοπεδώσει κάθε αντίσταση η οποία υπήρχε σε ψεκασμένους, γιατί τα λέγανε και αυτά και ο Μητσοτάκης, ο οποίος, η οικογένεια μάλλον του Πρωθυπουργού, κατέχει τις δύο μεγαλύτερες ΜΚΟ και όσον αφορά την Action Aid και της κυρίας Λιμπεράκη, που είναι ξαδέρφη. Το ΣΟΗ είναι μεγάλο, το ΣΟΗ, παιδιά. Είναι το που λέμε, είναι ο ορισμός το ΣΟΗ σου μέσα. Κάπως έτσι. Είναι παντού μέσα. Έτσι. Λοιπόν, και φυσικά είναι ένα δεδομένο το οποίο πιστεύω δεν θα σας αφήσει αδιάφορους κατά κάποιο τρόπο, γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι φαίνονται. Όταν σε υποχρεώνει να παίρνεις κάθε χρόνο 7.000, σε εμάς σκεφτείτε τι έχει έρθει εδώ πέρα τώρα. Και πόσοι έχουν έρθει, πόσοι είναι καταγεγραμμένοι, πόσοι είναι αχαρτογράφητοι. Ένα πράγμα, ένα σύμπλεγμα και όλους γιόλου πάει, ρε παιδί μου, το μυαλό σου ότι πάνε να εξισλαμίσουν την Ευρώπη και όντως θα το καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, αναγκάζοντας τις χώρες αυτές να δεχτούν την αλλαγή των πληθυσμών ένεκα των χρημάτων. Έτσι, αυτό είναι που βασιλεύει, αυτός είναι ο Θεός και έτσι να το ξέρουμε πλέον αυτό το πράγμα, έτσι δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Έτσι λέγαμε, κορυδεύαμε και κάναμε και ράναμε. Τέλος πάντων.
Θα το δούμε. Θα το δούμε τι που θα πάει. Αλλά ο Ορμπάν έχει και άλλα θέματα. Αν όντως αληθεύει το ρεπορτάζ, φίλε Γιώργο. Εν όψη βέβαια ένεκα μάλλον της επίσκεψης του Πρωθυπουργού μας στην Άγκυρα τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Τώρα το τι θα συζητηθεί εκεί, πώς και γιατί και τα λοιπά, είναι μια άλλη ιστορία, την οποία εμείς βέβαια δεν θα την μάθουμε ποτέ, κυρίες και κύριοι. Τα προβλήματα στη χώρα μας δεν είναι τωρινά, είναι για μας, έτσι, γιατί για αυτούς που την διαχειρίζονται δεν βλέπουν κάποιο πρόβλημα, δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, ας πούμε, ο Χατζηδάκης που τη διάβαζα προχθές πανηγύριζε γιατί η χώρα μας, ας πούμε, ξαναδανίστηκε μεγάλο ποσό, 4 δισεκατομμύρια παρακαλώ, το μεγαλύτερο από κάθε άλλη έξοδο στις αγορές από το 2010. Πανηγυρίζει, σας έχω πει και άλλη φορά, τον τρόπο διαδικασίας του δανεισμού της χώρας και γιατί τρέχουν όλοι να μας δανείσουν. Γιατί το πανηγύρι ξεκινάει για το επιτόκιο του 3,5%, το οποίο με εξαίρεση στην Ιταλία που έχει 3,8, είναι το υψηλότερο σε όλη την Ευρώπη. Φυσικά μαζί με τον Χατζηδάκη πανηγυρίζουν όλα και τα ΜΜΕ που τονίζουν την υψηλή προσφορά, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, των 35 δισεκατομμυρίων, χωρίς όμως να εξηγούν πως αυτή η υψηλή προσφορά οφείλεται και στο υψηλό επιτόκιο δανεισμού. Εγώ δηλαδή έχω, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, πως έλεγε κάποτε ο Χάρη Κλίν, αν είχατε 1 εκατομμύριο τι θα το κάνατε. Έτσι, τότε που ήταν οι μετοχές της ΕΤΒΑ, δεν ξέρω αν θυμάστε παλαιότεροι. Λοιπόν, και δεν κάθονται να εξηγήσουν στον κόσμο ότι αυτή η υψηλή προσφορά οφείλεται και στο μεγάλο επιτόκιο. Όταν εγώ θα σου δώσω 100, θα σου δώσω 100 και θα μου δώσεις 103,5 άμεσα, εγώ θα τρέξω, φίλε, με τα χίλια, και δεν μιλάμε τώρα για τα 100. Δεν σου μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα. 4 δισεκατομμύρια, το 3,5% πόσο πρέπει να επιστρέψει, αδερφούλη μου. Αυτά τα λεφτά, οι τοκογλύφοι σε εισαγωγικά, οι δανειστές, αυτή είναι η δουλειά τους. Γι' αυτό σε έχουν υποχείριο να σε κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί αυτοί επενδύουν επάνω σου. Τα κοράκια κάνουν ουρά για να δανείσουν την Ελλάδα, γιατί το επιτόκιο του δανεισμού είναι πάρα πολύ υψηλό. Επίσης, κανένας δεν μιλάει, δεν ξέρω αν το διαβάζετε, εγώ το διαβάζω αλλού, σας έχω πει και άλλη φορά, για το πολύ υψηλό ποσό νέου δανεισμού των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν το επιτόκιο δανεισμού ήταν όχι 3,5 αλλά 1%, τότε θα βλέπατε όλοι πόσα δις θα προσέφεραν τα κοράκια. Ούτε 5, όχι 35. Άρα, όταν ξέρεις ότι θα πάρεις περισσότερα λεφτά, δεν θα πάνε να τα επενδύσεις. Ας το πούμε σε μια μορφή επένδυση. Η Ελλάδα, κλείνοντας κιόλας, είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη που δανείζεται συνεχώς και με κάθε τρόπο, και σου πουλάνε παπά για την οικονομία, σπάει καλά η οικονομία. Βέβαια, με τέτοιο επιτόκιο δανείζομαι κι εγώ. Πώς το λένε, πρωθυπουργεύω κι εγώ. Κυβερνώ κι εγώ. Άμα είσαι στο τζάμπα, στην τζάμπα, στην κούτρα. Με αυτοί δεν πληρώνουν τίποτα, τα πληρώνω εγώ, εσύ, ο Α, ο Β, οποιοδήποτε. Λοιπόν, είμαστε η μοναδική χώρα στον πλανήτη που δανείζεται συνεχώς και με κάθε τρόπο, ομόλογα, έντοκα, ρέπο, swap, δισεκατομμύρια. Και αντί να κλαίνε, όλοι κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Πανηγυρίζουν. Και λες εσύ, με ποιους έχω να κάνω τέλος πάντων? Ποιος είναι ο διπλανός μου? Ποιος είμαι εγώ? Τι είμαι? Πού πάω? Πού πάω? Ξέρω πού πάω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν κάνει, είναι ραδιόφωνο. Τι να πεις και τι να κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις, λες. Εσύ παρακαλάς μετά να πληρώσεις το έμφυα, να πληρώσεις το ρεύμα, να πληρώσεις τα καύσιμα, έτσι, που έχουν πάρει την ανιούσα, είπαμε, από το καρτέλ, η χώρα των καρτέλ. Και το καρτέλ, έτσι, οι εξουσίες μπορεί να είναι φαινομενικές, αλλά επί της ουσίας, οι ουσιαστικές, δεν είναι ότι είναι ελληνικές, είναι από έξω. Έτσι γίνεται και όλη αυτή η αναφορά που υπάρχει το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο, με τα F-35 και τα F-16. Έτσι. Όταν ασχολούνται με όλα αυτά εδώ, ένα συνοθήλευμα που υπάρχει από το Μαξίμου με υπουργούς, στελέχη του κόμματος, με μέσα μαζικής εξαπάτησης, με βολεμένους ειδικούς, με αμέτρητους καλοπληρωμένους κυβερνητικούς και μη υπερπατριώτες στα μέσα κοινωνικής αποβλάκωσης, προσπαθεί
και έχει πετύχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να εμφανίσει το Μητσοτάκη ως έναν πολύ μεγάλο ηγέτη που έχει καταφέρει να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα με απίστευτο θετικό πρόσημο. Η πραγματικότητα όμως, κυρίες και κύριοι, είναι εντελώς διαφορετική, όχι μόνο για τα εθνικά συμφέροντα, αλλά και για την οικονομία μας. Και τίθενται και τα ερωτήματα, τα οποία πιστεύω τα έχει ο απλός έτσι. Εγώ έχω, σας είπα, με άρεσε το 10, το μυαλό μου κυμαίνεται στο 5 με 6, άντε πες 6,5 στις καλύτερες των περιπτώσεων. Ιδίως όταν κοιμάμαι, δουλεύει καλύτερα ο εγκέφαλος. Έχετε διαβάσει πιθανά τι έχει κερδίσει η χώρα μας από την Αμερική όταν ο Μητσοτάκης έδωσε γη και ύδωρ με την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε με τους Αμερικάνσκι. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έδωσε βάση στην Αμερική, σε όλη την Ελλάδα. Για πρώτη φορά η Ελλάδα έδωσε βάση στην Αμερική χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λήξης της συμφωνίας. Τι ακριβώς έχουμε κερδίσει σαν χώρα από τους Αμερικάνους σε σχέση με την πώληση και την αναβάθμιση των τουρκικών F-16? Που οι άλλοι θα μας κάνουν κόσκινο και εσείς ακόμα λέτε εμείς έτσι και αυτά, μιλάς τέτοια πράγματα και το, θα καμφθεί το ηθικό. Ποιο ηθικό? Θα γίνει πόλεμος, υπάρχει ηθικό στον πόλεμο? Θα σηκωθούν οι άλλοι με 150 αεροπλάνα, εσύ έχεις 50-60 και αν πετάξουν και αυτά, και μετά τι θα γίνει? Θα σκεπάσει ο ουρανός, θα γίνει μαύρος ο ουρανός. Έχετε πάρει χαμπάρι? Υπάρχει ντεμεκ αποσύνδεση της πόλης των F-35 στην Ελλάδα από την πώληση και την αναβάθμιση των F-16 στην Τουρκία? Πότε οι Αμερικάνοι, εδώ και πολλές δεκαετίες, ακόμα από τότε, από το δεκαετίο του 80, το 7-10 που λέγαμε τότε, έχουν αλλάξει στρατηγική των ισορροπιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας? Τι έχει κερδίσει η Ελλάδα από τους Αμερικάνους απέναντι στην Τουρκία με την τελευταία αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε τον 5ο του 2022? Πέστε μου, ένας θα βρεθεί. Όποιος έχει τεκμηριωμένη απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα για να τις καταθέσει. Τεκμηριωμένες απαντήσεις, όχι ιδεολογικές απαντήσεις, ούτε κυβερνητικές απαντήσεις, ούτε εκεί άκουσα αυτό μου είπανε το υπηθεία Σούλα από το περίπτερο το οποίο τους το ξυλώσαν σήμερα το πρωί. Τόσο απλά πράγματα. Συμβαίνουν και αυτά στη χώρα μας, εδώ δεν συμβαίνουν πουθενά άλλου. Εντάξει, αυτό είπαμε. Καθένας έχει τη δικιά του προσέγγιση σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορείς να πεις και τίποτα παραπάνω. Ούτε εγώ μπορώ να πω κάτι παραπάνω, γιατί θα πρέπει να κάνουμε ένα κομψότατο και με την επιστροφή μας έχουμε ωραία θεματάκια. Θα ακούσετε, θα ακούσετε. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως. Τρόποι επικοινωνίας 955 και ενώ το μήνυμα στο 54045. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com. Κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς, κάτω τα σγραφάς. Το ραδιοφωνάκι να μείνει στο σταθμό που τόσο αγάπησε Πασκουάλη ο κύριος Γιώργος και στην εκπομπή σου, γιατί τον έκανες όπως κάνεις σε εμάς παρέα τόσα χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου. Δηλαδή την Κυριακή, αν κεράσω ψάρι, θα έρθεις Εύωσμο? Καταρχήν δεν υπάρχουν ψάρια στον Εύωσμο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έτσι, πάμε σε μέρος το οποίο έχει θάλασσα. Εσείς θάλασσα δεν έχετε. Εντυπωσίασε λίγο τον κόσμο, ανέβασε μας λίγο. Ανέβασε, αφού αγγίζουμε την τελειότητα πλέον. Άντε, βάλε μας. Φαγκώθηκε ο Καρασαρίδης. Έχει μπει γκολ στην 33 τώρα και μας παίρνει συνέχεια. Φαγκώθηκε. Ξεκινάς? Ναι. Φορτώστε. Δώσε. Ας το περιμένω, Σάκη. Τον αρέσει. Δεν ξέρω, λες εσύ. Καλά. Καλησπέρα, τρομοκράτη, και καλή βραδιά. Έχουν φύγει δυστυχώς αρκετοί φίλοι μας ακροατές, αλλά αυτό με τον κύριο Γιώργο πραγματικά με στεναχώρησε πολύ. Σαν να το γνώριζα χωρίς καν να ξέρω τον άνθρωπο, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει. Είδε ένα βιντεάκι που τον πήρα συνέντευξη. Μόνο έτσι είδα το πρόσωπό του. Το ραδιοφωνάκι να το πάρει ο φίλος μας ο Μίνιος. Εντάξει, ας το πάρουν όλοι. Το ραδιοφωνάκι τώρα δεν θα μείνουμε εκεί. Μια καλή πρόταση είναι και αυτή του Άκη να μείνει εδώ, να το βάλουμε να το. Να υπάρχει εδώ στο σταθμό. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλές είναι οι προτάσεις πάντως. Τασούλη, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Καραφλομπίλ. Καλησπέρα, Πασχάλη. Θα σου έστελνα χθες, αλλά λόγω του χαμού του κ. Γιώργου, πηγαίνοντας χθες το μεσημέρι στη δουλειά, ακούγοντας ταυτόχρονα Μητρόπολης, βλέπω το βανάκι της παρακάτω φωτογραφίας που ανήκει στην βαυαρική αυτοκινητοβιομηχανία BMW. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για αυτούς δουλεύουμε στη φίρμα και τα βλέπουμε από μέσα.
Υπνόπολης. Τυχαίο τίποτα δεν είναι πραγματικά. Καλησπέρα στο Σότο. Καλησπέρα Πασχάλη. Άσχετο με τα θέματα, σήμερα το πρωί πάνω στον ουρανό τρίλιζαν. Αυτό που θέλω να μάθω είναι από πού φεύγουν αυτά τα αεροπλάνα. Από το Μακεδονία, από το ΣΕΔΕΣ, με ποιανού εντολή της αεροπορίας, του Υπουργού Άμυνας. Δεν μας ψεκάζουν, όχι ρε. Δεν πήγαν καλά οι δουλειές τώρα με τα εμβόλια. Θα ψεκάσουν, θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Έτσι, τυχαίο δεν νομίζω. Να τα λέμε αυτά. Καλησπέρα στον κύριο Θόδωρο. Χαίρε, για ό,τι ζούμε εδώ και 15 χρόνια για το λαό, σταμάτησαν να σου λένε ψέματα, όχι να σε αγαπούν, και σένα σου φαίνεται πως σταμάτησαν να σε αγαπούν. Η αλήθεια, μόνο με παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι ή και που τους πουλάς ό,τι θέλεις. Υπάρχει ένας κινησμός. Ο λόγος που ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον είναι ότι είμαστε όλοι απατεώνες. Θα λείψει ο Γιώργος. Κρίμα γιατί ήταν νέος. Κρίμα γιατί μου θύμιζε τα χρόνια του φανατικού και αγνού πράσινου 80. Αυτό ήταν το θέμα. Ήταν ιδεολόγος. Είναι αυτό που είπες κιόλας σε μια πρόταση. Σου θύμιζε τα χρόνια του φανατικού και αγνού πράσινου 80. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά πόσοι πήγαν εκεί, πόσοι ήρθαν, πόσοι περάσανε. Περάσαν όλα αυτά εδώ τα πράγματα και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι είναι και χαρούμενοι που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Που περάσαν τουλάχιστον από αυτό εδώ το θέμα. Λοιπόν, γνωρίζει κανένας ποιο είναι το μεγαλύτερο, μάλλον το μεγαλύτερο ρήγμα που υπάρχει στον κόσμο? Εντάξει, απλά το λέω έτσι. Λοιπόν, μόλις σκοπάσει ο πόλεμος μεταξύ των προοδευτικών της πλάκας και των υπερπατριωτών της πλάκας, θα κάνω μια κουβέντα για το θέμα, δηλαδή αν ο Αλέξανδρος πήγαινε το γράμμα σαν τον Κασελάκη, αν ήταν Γιώργος Φούντας ή αν έψινε το ψάρι από τις δύο πλευρές, όπως το έψινε ο Αποστόλης, ο Γκλέτσος. Έτσι, γιατί έχει γίνει ζέπελιν η υπόθεση, έτσι, να τα ξέρουμε, να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Έρχεται ο Διονύσης τώρα μετά από μια εβδομάδα και λέει προς πρώτον πυλών, αυτά τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα κύριε Νιόνιο, έτσι. Πρώτον πυλών στην Ελλάδα μηνιαία χρέωση για κάθε λογαριασμό όψεως ύψος μισό με ένα ευρώ και στις 4 συστημικές τράπεζες εναρμονισμένα. Και για να σας το φέρουν πιο γλυκά θα σας πούν ότι η αντίστοιχη χρέωση στην Κύπρο είναι από 1,5 έως 2,5 το μήνα και στη Γερμανία από 3,75 έως 5,5 το μήνα. Μάλιστα. Τι σχέση έχει τώρα με εμείς, τι δουλειά έχουμε με την Κύπρο, τι δουλειά έχουμε με την Γερμανία? Ούτε τους ίδιους μισθούς έχουμε, ούτε τίποτα δεν έχουμε. Μόνο όλα τα άλλα έχουμε ίδια. Εκτός από το μισθό. Τι κρίμα. Το ραδιοφωνάκι θα πρότεινα να το κρατήσεις εσύ για τις τόσες φορές που έφαγες το έκο στα αυτιά. Ένα πυροελάχιστο κομματάκι του ανήκει βέβαια σε όλους μας που περιμέναμε το έκο για να γελάσουμε. Έκο, κόκο. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έτσι, και αυτό το θέμα με τον Αλέξανδρο, δηλαδή, που το είχαμε και την Κυριακή, δεν θυμάμαι πια το βράδυ. Έτσι, όταν φτάνουμε σε ένα σημείο να ερμηνεύονται πράγματα με τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα, η ερωτική και η σεξουαλική συμπεριφορά ανθρώπων του 3ου αιώνα π.Χ., γιατί τότε έζησε ο Μεσχέ ντε λα Πατρί. Λοιπόν, άρα δεν πρέπει να καταλάβετε λίγο, ας πούμε, τι γίνεται στο μέσα στο μυαλουδάκι σας. Για καταλάβετε το λίγο. Κρίμα, είναι αμαρτία. Μην αδικεί τον εαυτό σας. Μην αδικεί τον εαυτό σας. Κρίμα. Λοιπόν, μια και πιάσαμε το οικονομικό, χρηστικές πληροφορίες. Όσοι δεν επιθυμείτε να πληρώνετε συνέχεια προμήθειες στις τράπεζες για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τις ιστοσελίδες των προμηθευτών. Παραδείγματος χάρη, την ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Γράφετε στην αναζήτηση της Google, Chrome, Safari, οτιδήποτε έχετε, ξέρω εγώ, πληρωμή λογαριασμού και ακολουθείτε τα βήματα. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία και έτσι γλιτώνετε και το όποιο ποσό. Έχω ένα βιντεάκι από χθες. Δες το λίγο, σε παρακαλώ. Ένα βιντεάκι από χθες. Το έχεις? Όχι. Εχθές ήταν. Ναι. Δες το λίγο. Είναι για τον, με τον ΟΣΕ. Έτσι, γιατί αυτά τα πράγματα τα έχουμε πει και θα τα ξαναπούμε. Γίνονται. Δεν ξέρω πότε έγινε η Ελλάδα. Έγινε χώρα. Συστάθηκε σαν χώρα το 1825, νομίζω. Έτσι.
Νομίζω, I think, δεν είμαι τόσο πολύ σίγουρος. Μάλλον πρέπει να νικήσει το 25. Και δοθεί σε ευκαιρία η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία είναι και η πρόεδρος του ΤΕΜΠΗ 2023 και είναι η μητέρα της 20χρονης που πέθανε στο συνδρομικό δυστύχημα. Πήγε... Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε λίγο για να καταλάβετε ότι πήγε η γυναίκα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τι την είπε η εισαγγελέας, να πας, λέει, στην εκκλησία για βοήθεια. Λέει, δεν υπάρχει, δηλαδή, το εκτελεστικό απόσπασμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έρχεται στο μυαλό σου μέσα και λες, είναι δυνατόν να πήγε η γυναίκα να καταγγείλει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να της λέει τράβα στην εκκλησία για βοήθεια. Ούτε για αστείο λέγεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι κινησμός υπάρχει. Το έχουμε αυτό το ηχητικό, το έχουμε. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα κάτι το οποίο συμβαίνει, αν το καταλάβετε, θα το βάλω δεύτερη φορά γιατί μπορεί να μην καταλάβετε. Αλλά αν καταλάβετε, θα καταλάβετε τι συμβαίνει από το 1825 μέχρι και σήμερα. Και δεν θα πάψει να συμβαίνει από τη στιγμή που λειτουργεί το σύστημα έτσι. Που σημαίνει εμείς είμαστε το σύστημα. Εμείς είμαστε τα γρανάζια που κινείται αυτό το σύστημα. Πάμε να ακούσουμε. Ήσασταν πρόεδρος των ΟΣΕ, σωστά? Σωστά. Ποιος σας διόρισε? Η εισήγηση της του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, και έγκριση της τοποθέτησης μου από την Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ προσλαμβάνατε? Δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω την ερώτηση, κύριε Κοκαλή. Εννοείται κατά διάρκεια της θητείας μου? Ναι. Προσωπικό εκτός ΑΣΕΠ. Με ναι. Μπλοκάκι. Προσλήφθηκε, ναι. Ναι. Πόσοι? Περί τα 210 άτομα. Πού τους βρήκατε? Την απάντησα την ερώτηση προηγουμένως, με ερώτηση κυρία Αποστολάκη. Σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία, τις διευθύνσεις και όλο το δυναμικό του ΟΣΕ, ζητήθηκε να συλλεχθούν άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να εργαστούν στον οργανισμό, και στη συνέχεια τηρήθηκαν όλες τις διαδικασίες μέσω επιτροπών αξιολόγησής τους, συνεντεύξεων και προσόντων με τα οποία θα είχαν προσληφθεί αν είχε ακολουθηθεί και η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Ξέρετε ποιες περιοχές είναι, θυμάστε, γεωγραφικά? Όχι ειλικρινά καθόλου, κύριε Κόκαλη. Πάρα πολλοί είναι από τις Σέρες. Τυχαίο προφανώς. Δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Ατοναλίτη! Δεν θέλω να πέφτετε από τα σύννεφα. Δεν θέλω. 200 τόσα άτομα τυχαία από τις Σέρες. Όλοι οι άλλοι νομοί είχαν χιόνια, δεν μπορούσαν, είχαν αποκλειστεί, ας πούμε. Είχαν σύφυλλη, είχαν βλενόρια. Έτσι, ήταν άρρωστοι. Είχαν λέπρα. Είχαν τύφο. Τι άλλο να βρω ώστε να μην μπορούν 51 νομοί να προσλάβουν κάποιον εκτός ΑΣΕΠ? Και μόνο στις ιστορικές Σέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, υπήρχε καθαρό πνευμόνι, καθαρή γλώσσα, καθαρό μάτι, καθαρό εργαλείο για να μπορεί να δουλέψει στον ΟΣΕ. Δεν θέλω να εκπλήσεστε όμως. Έτσι δουλεύει η Ελλάδα. Από το 1825 και μετά. Πέστε μου εσείς ότι δεν δουλεύει σήμερα έτσι. Δεν θέλω να απορρίπτω. Ούτε η κυρία Καραστιανού θέλω να απορρίπτω που πήγε στην εισαγγελέα και της είπε τι με νοιάζει με να τράβει στην εκκλησία να βρει βοήθεια. Εγώ σας μίλησα και άλλη φορά ότι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Αλλά για να υπάρξει δικαιοσύνη πρέπει να υπάρξει ισότητα. Και από στιγμή που δεν υπάρχει ισότητα, δεν θα περιμένετε ποτέ να υπάρξει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα είναι πάντοτε με το μέρος του δυνατού. Πάντοτε με το μέρος αυτών που κινούν τα νήματα πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από τους τοίχους, πίσω από τις σκιές. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι. Νόμος απαράβατος. Αυτά για τα ΤΕΜΠΗ. Αγρότε. Αγρότη προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
αγρότης μόνος ψάχνει. Και πολλά άλλα καλούδια μπορούμε να πούμε, αλλά ξέρετε τι μου θυμίζουν τώρα αυτές οι κινητοποιήσεις, η τάχα μου δήθεν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους αγρότες. Στους αγρότες δόθηκαν πάρα πολλές ευκαιρίες και ο πρώτος που έδωσε τεράστιες ευκαιρίες, νομίζω και πιστεύω να με διορθώσει κάποιος, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί ήταν, τους είχε δώσει τους συνεταιρισμούς. Και αυτοί, αντί να φτιάξουν μια υγιέστατη κατάσταση στη χώρα και να μπορούν να ζουν πιο άνετα από ό,τι ζουν σήμερα, καταφέραν να τα κάνουν γιάγμα, θα λέγαμε εμείς στην πιτσιρίκια. Έτσι, κομφετή τους κάνανε. Υπερχρεώσαν τα πάντα, ο κλέψας του κλέψαντος. Έτσι, γιατί δεν θα μιλάνε οι αγρότες πολλά-πολλά, γιατί είναι οι πρώτοι διδάξαντες σε αυτή τη διάλυση που υπάρχει στον αγροτικό κόσμο. Βρήκαν και αυτή ευκαιρία οι πολιτικοί, οι οποίοι άγονται και φέρονται από των Βρυξελών. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό που έχει σήμερα. Να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει: εμείς, κυρίε, τι είναι αυτά που λέτε. Εμείς, τέλος πάντων η κυβέρνηση, δεν έχουμε δώσει μέχρι 1 δισεκατομμύριο ευρώ αποζημιώσεις. Δηλαδή, γι' αυτό έχουμε γίνονται αυτά, γιατί έχουμε καλή οικονομία. Δεν λέει όμως η οικονομία πως είναι έτσι πως είναι, να με πύλινα πόδια. Έτσι. Και ποια είναι τα πύλινα πόδια, είπαμε. Ποιος τα πληρώσει. Δανείζεσαι. Είμαστε αβέρτα στο δάνειο. Έτσι συντηρούνται και αυτοί στις θέσεις τους. Δεν είναι τυχαίο. Να σας το δώσω πιο απλά. Πας στο σούπερ μάρκετ και γεμίζει το καλάθι. Έτσι πάρουμε ένα καλάθι, τώρα θες και το καροτσάκι, θες το καροτσάκι. Θες το καλάθι, καλάθι. Μετά πας στο ταμείο και αντί να πληρώσεις, επιμένεις το διάλογο με την κοπέλα που είναι στο ταμείο. Όπως έστρωσαν οι αγρότες που ψήφισαν κατά 48% Μωυσή, έτσι θα κοιμηθούν, κυρίες και κύριοι. Το ίδιο και η κυβέρνηση που τους έταξε λαγούς με πετραχίλια πριν τις εκλογές. Η απατεωνιά έχει ελληνικό πρόσημο. Και σιγά σιγά θα έχει και παράσημο, θα το φτιάξουμε και παράσημο, ότι είσαι απατεώνας. Θα έχει και μεγαλύτερη πέραση. Αυτό συμβαίνει. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και φυσικά θα συνεχίσει να συμβαίνει, σας είπα, δεν είναι, μην περιμένετε να αλλάξει κάτι, απλά το λέμε για να το πούμε έτσι. Δεν είναι. Έναν να τσιμπήσουμε. Έναν. Κέρδος. Είμαστε μέσα σε έναν κλειό, αποκλεισμένοι, στο οποίο τα μέσα κοινωνικής αποβλάκωσης επιβάλλουν τους ρυθμούς της καθημερινότητάς μας. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να σηκώσει το κεφάλι. Ένας να το σηκώσει είναι κέρδος. Ένας. Αλλά εντάξει, τζάμπα, δεν. Τι να κάνεις. Λοιπόν, σπίτια έχεις, Γιάννη, έχεις σπίτια, έχεις. Πώς έχεις, πολλά. Τι λέει, ρε φίλε. Εσύ και ο Λαβάνος έχετε τόσα. Μάλιστα. Δεν λέω το νούμερο. Όσοι ξέρουν και τον Λαβάνο, ξέρουν και πόσα νούμερο, τι νούμερο έχει. Για να λάβει κάποιος 10% έκπτωση στην καταβολή του έμφυα, θα πρέπει να έχει ασφαλίσει το ακίνητο ή τα ακίνητά του που έχει για ζημιές από σεισμό, φωτιά και πλημμύρα. Ο νόμος ορίζει και τα τρία. Αλλιώς έκπτωση γιοκ. Και τα τρία, φίλε. Και τα τρία, και το και σεισμό και φωτιά και πλημμύρα. Αν δεν τα κάνεις, δεν έχει έκπτωση 10% στο έμφυα. Το οποίο το έβαλε ο Μεσχέντελα Πατρί, ο κ. Βενιζέλος, έτσι πρόσχερα. Έμεινε όμως, δεν έγινε κάτι άλλο. Αγκούρια, να μην πω ότι καλυβιώτικα. Δεν ξέρω και ποια είναι. Πρέπει να το έχω αυτό επίσημα, δεν μπορώ να το δω. Το ΦΕΚ που αφορά την χορήγηση μείωση του έμφυα κατά 10% μιλάει για ασφάλιση για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Ασφάλιση για όλο το έτος, όχι για κάποιους μήνες. Αν η ασφάλιση είναι για χρονικό διάστημα λιγότερο του έτους και μέχρι 3 μήνες, όχι λιγότερο, τότε η μείωση σπάει αναλογικά ένα μήνα ασφάλισης. Ασφάλιση σε ασφαλιστικές εταιρείες γνωστές που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ασφαλιστικών Εταιριών, που τηρείται βέβαια για υποπτία στην Τράπεζα της Ελλάδος.
το ασφαλισμένο κεφάλαιο για κάθε φυσική καταστροφή να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής. Δηλαδή, όχι απλά να φαίνεται το ακίνητο πως είναι ασφαλισμένο. Είναι το 2023 έδινε 1000 ευρώ ανά τετραγωνικό. Το 2024 έπεσε 100 ευρώ. Πήγαμε στα 900. Έτσι, έχω την εντύπωση του χρόνου θα πέσει στα 700, στα 600 και ούτω καθεξής. Έτσι, έτσι θα πω. Εάν δεν το έχω, Γιάννη, τώρα μην το λες. Εάν δεν το έχω, δεν το διαβάσουμε. Ναι ρε φίλε, αυτό λέμε. Αν υπάρχει, δεν το δούμε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, αυτά είναι όλα, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία, φίλε. Δεν υπάρχει τίποτα ακόμα που να το πιστώνει αυτό το πράγμα. Είμαστε παντού, φίλε Θόδωρα, είμαστε παντού σε άλλους άντρους αυτούς. Είμαστε ένας τιτανικός, ρε φίλε, όπου και αν πάει να δεις, είμαστε ένας τιτανικός. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Δεν εξηγείται. Η εισαγγελέας λέγεται Γεωργία Αδηλίνη, η οποία είναι η νέα πρόεδρος και η νέα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έτσι από τα πέρσι το καλοκαίρι, έτσι. Έτσι, οι δύο είναι οι γυναίκες, είναι η Ιωάννα Κλάπα και η Γεωργία Αδηλίνη, έτσι, και φυσικά έχω το ΦΕΚ μπροστά μου, έτσι. Αφού γύρισε και είπε η γυναίκα, ας πούμε, ότι αυτά συμβαίνουν, να πάτε στην εκκλησία. Εντάξει, πολύ ωραία. Ωραία θα περάσουν και αυτοί. Και αυτοί θα περάσουν καλά. Όλοι περνάνε καλά, μην νομίζετε. Όλοι περνάνε καλά. Δεν έχουν θέματα σοβαρά να ασχοληθούν, δυστυχώς. Και δυστυχώς δεν έχουν, γιατί οι χώρες πηγαίνουν τόσο καλά αυτές, εκτός από τη δικιά μας. Η δικιά μας δεν ξέρω τι έχει πάθει. Λάστιχο έχει πάθει. Είναι μόνοι μας ελάστιχο. Την θέλουν να έχει λάστιχο. Τι να πω. Πάντως, το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, που έχει να κάνει με τους αγρότες, με τους φοιτητές και τους αντιεξουσιαστές. Για να δούμε τι θα δούμε στην συνέχεια. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχει έξαρση του στρεπτόκοκκου και το... από τους 89 που έχουν νοσηλευτεί, 10 παιδιά και 12 ενήλικες έχουν πεθάνει από στρεπτόκοκκο. Έτσι, έχουν στην Ευρώπη βέβαια καταγράψαν αύξηση βέβαια και στον αριθμό των κρουσμάτων και ιδίως σε παιδιά των ηλικίες κάτω των 10 ετών. Ξέρουμε. Έτσι, παίζουν ρόλο αυτά τα πράγματα. Θέλει να προσέχετε πάρα πολύ, παιδιά. Τα παιδιά είναι προσοχή μεγάλη. Έτσι. Και τους μεγάλους βρίσκει ο στρεπτόκοκκος. Είναι τέτοιο, αλλά τα παιδιά είναι παραπάνω που έχουν, δεν έχουν τόσο ισχυρό ανισοποιητικό, ρε παιδί μου, ακόμα. Έτσι, το χτίζουν. Μην τσιμπάτε σε διαφημίσεις και άσχετους ή καλοπληρωμένους ειδικούς που σας δελεάζουν στα ΜΜΕ με στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου και με μπλε τιμολόγια ρεύματος. Έρχονται μειώσεις επιτοκίων, εγώ επιμένω, και τιμών ρεύματος. Αυτό είναι καινούργιο, κυρίες και κύριοι. Σας το προσθέτω τώρα. Αν δεν γίνει κάποιο ενεργειακό μπαμ, όπως αυτό που προήρθε λόγω της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, τότε σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια θα υποχωρήσουν σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Έτσι, μην φανταστείτε ότι θα πληρώνετε όπως πληρώνετε πριν από 15 χρόνια. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Παιχνίδια πάνε. Τα καρτέλ είναι, βρε. Ποια παιχνίδια τώρα. Άρα, δεις, σε λίγο θα γίνει όπως είναι και θα γίνουν όπως είναι και βενζίνη. Όλοι θα είναι το ίδιο. Α, τι, ποιος ανταγωνισμός όταν ψωνίζει από το ίδιο βαρέλι. Ποιος ανταγωνισμός, δεν κορδευόμαστε. Και φυσικά η είδηση της ημέρας θεωρώ ότι είναι ο Βαγγέλης Ροχάμης, ο γνωστός ως Πεταλούδας λόγω των πολλών αποδράσεων. Έτσι, μέτρε των αποδράσεων, 11 αποδράσεις από 4 φυλακές. Κορυδαλού, Κέρκυρας, Αλικαρνασσού και Χαλκίδας. 22 χρόνια έκανε στις φυλακές χωρίς να έχει κάνει ανθρωποκτονία. Και άλλοι κάνουν ανθρωποκτονία και σε 2-3-5 χρόνια βγαίνουν έξω. Τελευταία φορά αποφυλακίστηκε το Πάσχα του 2000 και από το 2000 και μετά διατηρούσε ουζερή στην Χαλκίδα απ' έξω. Η κόρη του είναι η Μαρία Ροχάμη,
γνωστή τραγουδίστρια στα κέντρα διασκέδασης Β' Γ' κατηγορίας, γνωστά βέβαια, έτσι, από εμάς δηλαδή, η φύση μας, ως Σκυλάδικα. Πάει και ο Βαγγέλαρος, έτσι, ο οποίος ήταν ό,τι ήταν. Λοιπόν, με μια ανάρτηση προχθές που μας έστειλε μια πάρα πολύ καλή φίλη ακροάτρια, ο Κόιντος Κούρτιος Ρούφος. Για όσους δεν ξέρουν, ήταν ένας Ρωμαίος ιστορικός που έζησε την εποχή του Κλάβδιου. Τώρα, ποιος ήταν ο Κλάβδιος? Τέλος πάντων. Λοιπόν, κομψό, επιστρέφουμε με ανοιχτά στα γραμμάς κατά τα γραφάς. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως με τους τρόπους επικοινωνίας στους οποίους επιλέγουμε και δεν είναι άλλοι από τους γνωστούς. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54045, στο Facebook στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης 95,5, ρόγια καμόρα papakigmail.com και φυσικά το 2310-90-90-90 είναι στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Για να δούμε τι λέει ο Νιόνιος εδώ. Ένας αγαπητός συνακροατής έστειλε μήνυμα για μείωση επιτοκίων και μείωση κόστου σε λογαριασμό ΔΕΚΟ. Η μείωση των επιτοκίων όντως ναι, μνημονεύεται και αναμένεται. Μείωση σε κόστο του ΔΕΚΟ, μην περιμένετε όμως. Τόσα έξοδα έχουν τα μαγαζιά. Για το καλύτερο να έρθει μείωση κόστου δανεισμού, δηλαδή πιο φθηνό χρήμα με ίδιο ύψος εσόδων. Σε άλλο κόσμο ζεις, μιλάμε για την Ελλάδα. Έτσι, μην κορδευόμαστε, παρακαλώ. Καλησπέρα στο Βασιλάρη. Τις δολοφόνησαν το κορίτσι, ρε φίλε. Το ξέρω, αλλά βλέπεις τι γίνεται. Τι σημασία έχει. Με αυτά που λένε, και μετά μιλάμε για δικαιοσύνη. Με αυτά που λένε, ένα μεγάλο σάλτα και απαυτοθείτε, ρε. Ήρεμα, το είπε ο Πασχάλη. Και άμα φταίνε μια φορά αυτοί εμείς που τους ψηφίζουμε, γιατί στις αίρες τον ξαναέβγαλαν κύλες φορές. Μνημόνια μέχρι να σπρίσει ο ήλιος. Και εμείς τι φταίμε, ρε φίλε. Επανέρχομαι, φίλε μου, γράφω. Μερικές ευρωπαϊκές εταιρείες γίγαντες στα γαλακτομικά λιανεμπόριο. Το 99% πιστεύει ότι είναι πολυεθνικές. Όχι, είναι συνεταιριστικές. Friesland, Αστέρα, Kerrygold, Agricola, Coop Denmark, Sadia Union, Coop Italia, Unicoop France, Coop Norway, Coop Sweden και πολλές άλλες. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, ανταγωνισμός. Ρε κούνια που σας κούναγε. Το έχεις έτοιμο? Όταν το έχεις έτοιμο θα το χρησιμοποιήσουμε ανάλογα. Θα σου πω κάποια στιγμή. Πάμε στους φίλους ακροατές. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μπιζίν Πάουκ. Καλώς το να. Τα ακούσα. Λίγο πιο δυνατά παρακαλώ, δεν σε ακούω καθόλου. Ναι. Πασχαλάκη μου, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου. Να είναι καλά στην υγεία του, το θυμούν τον άνθρωπο. Ήταν καλός αυτός άνθρωπος. Τον άκουγα συνέχεια. Θα πούμε. Αυτά ήθελα να σου πω και θα τα πούμε, πιστεύω, αύριο. Πιστεύω. Όλα ξέρεις. Το πιστεύω, δεν ξέρω, τον πατέρα μου σκοτώνω. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εμπρός. Καλησπέρα σας. Πασχάλη, τι κάνεις? Καλά. Θα μου επιτρέψεις να αναπτύξω δύο θεματάκια που τα είχα έτσι κρατημένα αυτές τις μέρες. Δεν θα μου πάρει πολύ χρόνο, μέχρι τις 11.30 θα έχω τελειώσει. Α, εντάξει, άμα είμαι έτσι 11.30, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει. Ένα είναι για την ταινία The Brick Layer που είχα πει. Αυτό θα πει στα αγγλικά ο χτίστης με τούβλα. Brick είναι το τούβλο και ορμόμενος από τα λεγόμενα του κλίνη που μιλάει όλο για bricks. Και λέω, αυτός τα τούβλα δηλαδή. Για τούβλα μιλάει. Λέει, για να πάω να δω μια ταινία σχετική να πούμε. Και την είδα και βλέπω ότι αυτή η ταινία ήταν που γυρίστηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Και τι ωραία που ξεκινάει ένα χολογουδιανό έργο που γράφει, ρε παιδί μου, Θεσσαλονίκη Γκρίς, ξέρεις. Α, φτιάχνεσαι. Και βλέπεις εκεί το έργο, ας πούμε, έχει ωραία πλάνα από την πόλη μας. Βασικά, δεν ξέρω, σε κάθε πλάνο, κάθε τείχο που έδειχνε, κάθε story κατεβασμένο, ήταν όλα με γκράφιτι, με συνθήματα. Δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες ή αν έτσι είναι η Θεσσαλονίκη μας, παιδί μου, τουλάχιστον στο κέντρο. Πολύ βρωμιά δηλαδή, πολύ αντιαισθητικό ήταν αυτό. Και μετά με έκπληξη και συνάμα χαρά, ας πούμε, διαπίστωσα ότι λειτουργεί και το μετρό μας.
Μάλιστα κατέβηκε και ο πρωταγωνιστής συστάσεις συντριβάνη. Λόρε φίλε, πόσο μπροστά είναι αυτοί οι Αμερικανοί. Και τι μας κρύβουν. Δηλαδή το μετρό λειτουργεί και εμείς χαμπάρι δεν πήραμε. Το Hollywood είδε από πέρσι το έχει βάλει σε λειτουργία ρε φίλε. Τυχαίο. Ωραία. Καθόλου. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο σοβαρό θέμα που θέλω να σου πω. Μετά από μια αποκάλυψη που έγινε με έναν διάσημο, τέλος πάντων, έναν influencer που είναι και της μοδός τώρα τελευταία, ας πούμε, τον Κοψιάλη, που σε συνεργασία με την αστυνομία πιάσαν έναν επίδοξο παιδεραστή, αν το πήρε αυτό το αυτί σου, ας πούμε, συνελήφθη ένας 42χρονος, ο οποίος επικοινωνούσε με μηνύματα με ένα ανήλικο παιδί, το τη στήσαν αυτή σε συνεργασία με την αστυνομία, έγινε viral αυτό το βίντεο, γιατί δείχνει και τους αστυνομικούς πώς το συνέλαβαν κτλ. Και στο καπάκι έρχεται και ένας ακόμα διάσημος, ο Σύφου Αναγνωστόπουλος, αυτός ένας καθηγητής πολεμικών τεχνών, που κάποιος έτυχε το δικό του παιδί να του στείλει μηνύματα, ένα 15χρονο γιο έχει, ένα γιο ή κόρη, δεν θυμάμαι τώρα, μάλλον γιο που παίρνει να είναι, ένας του στείλε μηνύματα και αυτός ενώ θα μπορούσε ας πούμε, να χειροδικήσει, ξέρεις κτλ. Επειδή είναι και πυροσβέστης, ας πούμε, προτίμησε την νόμιμη οδό, έτσι, να τον συλλάβουνε και τα λοιπά. Και που θέλω να καταλήξω, μεγάλη προσοχή στις ηλικίες, στις μικρές. Ακούς, Πασχάλη. Ακούω, βεβαίως. Α, ναι. Στις ηλικίες, στις μικρές, στα παιδιά μας δηλαδή. Mm-hmm. Όσο μπορούμε να τα έχουμε από κοντά, είναι το κυριότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, γιατί και από προσωπική πείρα, ας πούμε, το να το πάρεις στο κινητό να ελέγξεις τι γίνεται από μια ηλικία 13-14 και μετά, μη σου πω και πιο μικρό, δεν παίζει σαν σενάριο. Mm-hmm. Όποιος γονιός σου καταφέρνει και το κάνει, μπράβο μαγιά του, ας πούμε, να δεις με ποιο συνομιλεί και τα λοιπά. Αλλά επειδή πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν γίνεται αυτό, αν πας να το πάρεις, ας πούμε, θα γίνει πόλεμος στο σπίτι, τουλάχιστον να τα έχουμε τα παιδιά μας από κοντά όσο μπορούμε από κοντά, να είμαστε δηλαδή σε αυτό το κομμάτι φίλοι, να μας εμπιστεύονται τα πάντα, περίεργα τέτοια μηνύματα κτλ. Να τα λένε όλα στον μπαμπά ή στη μαμά, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας ας λάβει τα μέτρα που ξέρει. Έχει και πολλές λεπτομέρειες το θέμα αυτό, δηλαδή το παιδί αυτού του Σύφου, ας πούμε, επειδή ήταν 15 ετών και 2 μηνών, έτσι, είχε περάσει την ηλικία των 15, δεν πάει αυτός για κακούργημα, αλλά πάει για πλημέλημα, Πασχάλη, έχει αλλάξει ο νόμος. Ναι, ναι. Και 15 ετών και μία ημέρα, ας πούμε, πάει για γενετήσια πράξη, δηλαδή ότι εκεί πάει το έργο, δεν πάει για κακούργημα, πάει για πλημέλημα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και αυτό τι έχει γίνει με αυτόν τον νόμο κτλ. Αλλά γενικότερα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή μας όσο μπορούμε τα παιδιά μας από κοντά, είτε με το καλό είτε με όποιο τρόπο βρει ο καθένας, να τα προσεγγίζουμε και να έχουμε το κεφάλι μας πάντα ανοιχτό. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε κύριε Καλήφη μας. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Καλησπέρα Πασχάλη. Έλα ρε, πού είσαι. Πού είμαι, γεια. Πού είσαι, γεια. Όλο μπασκετάκια έχουμε, αυτά τα δύο, ναι. 9 η ώρα παίζανε, τελειώσανε, να σε πω κωδικούς. Βεβαίως. 50-38, Μοναχό Βιλερμπάν. 89-71. Αυτό το πήραμε. 50-20, Στρασβούρ, Ούνιξ Μάλαγκα. 70-79. Και αυτό το πήραμε. Αυτό θα τελειώσει μόνο 12 παρά. Άμα θες με το λες, να σου πω εγώ το αυτό μέχρι στιγμής πόσο είναι. Ποιο? 50-22, Χαποέλ Χολόν, Προμηθέας Πάτρας. Χαποέλ Χολόν, τι ώρα παίζουν αυτοί, τι ώρα παίζανε, 10. Ναι, 40-47 είναι. Πώς? 40-47 έχω εγώ. Μάλιστα. Εντάξει, ακόμα έχει... Έχει δρόμο. Έγινε. Έγινε, σε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά. Καλώς ήρθατε. Ακούω συχνά την εκπομπή σας. Δύο σχόλια θέλω να κάνω. Πρώτα για την κυρία Καρισιανού. Ναι. Ότι καλά είναι αυτά που λέτε, όντως. Είναι καλό όλοι όσοι έχουμε ταξιδέψει ποτέ με αυτό το τρένο, ιδιαίτερα με τα κόστη άλλων μεταφορών, όπως είναι το αεροπλάνο που είχαν ανέβει, όσοι έχουμε ταξιδέψει και είναι θέμα τύχης το ότι δεν βρισκόμασταν εμείς σε αυτή τη θέση. Δεδομένο.
να ψηφίσουμε στο ΟΡΚ αυτό στα Τέμπη, τουλάχιστον για ένα εκατομμύριο, για να μπορέσουν τουλάχιστον να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορέσουν έστω από εκεί με αυτόν τον τρόπο να άρουν την ασυλία των αυτών των χοντρόδερμων που λέγονται βουλευτές. Ένα δεύτερο πράγμα, το πιο σημαντικό, σε συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος όσον αφορά τον ΣΥΦΟ και όλα αυτά, είναι ότι ο καθρέφτης μιας κοινωνίας είναι συνήθως τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση βίας, εκτός από τις γυναικοκτονίες. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανήλικους, οι οποίοι σχηματίζουν μικρές εγκληματικές ομάδες και επιδίδονται σε άλλους ανήλικους. Αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι για την επικινδυνότητα. Γενικότερα η οργή πηγάζει και από το lockdown και από το COVID, ξέρω, τέτοιο. Πηγάζει πάρα πολύ μεγάλη οργή. Πού οφείλεται, ωραία το θέσατε, αλλά πού μπορεί να οφείλεται αυτή η ομαδοποίηση των νέων, των ανήλικων, ώστε να εξάγουν αυτή τη βία. Η ανυπαρξία της οικογένειας, αν υπάρχουν τρία δεδομένα, θεωρώ. Ένα είναι ότι είναι η ανυπαρξία της οικογένειας. Κάνουν παιδιά χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει να μεγαλώσεις ένα παιδί, ότι είναι ευθύνη. Δεύτερον, ότι έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα όσον αφορά τη ζωή της οικογένειας. Υπαρτροπαράδοτη η οικογένεια ελληνική του 90, του 2000 είχε χρήματα. Πλέον έχουν γίνει όλοι νεόπτωχοι. Άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Έφανε πόσοι φόροι. Μετά το μνημόνιο ξαφνικά εκεί πέρα που είχες μια ιδιοκτησία απέκτησες 4-5 φόρους μαζί το έμφυα και πληρώνεις ενίκιο. Εννοείται ότι είμαστε σε μια φτύνουση κατάσταση, είμαστε σε χρέη, έχουμε 435 δισεκατομμύρια δις, άλλο αν δεν τα εμφανίζουν. Γενικότερα ο κόσμος, όλα έχουν αναπτυχθεί, όλα έχουν αυξηθεί, αλλά δεν έχουν αλλάξει μισθοί. Πράγμα που σημαίνει ότι λείπουν πάρα πολλά πράγματα από τα οικονομικά δεδομένα και ο κόσμος πλέον αδιαφορεί, η οικογένεια αδιαφορεί. Και τρίτον είναι και τα σχολεία. Υπάρχει μια αυξανόμενη, όπως βλέπεις, woke φιλοσοφία πλέον. Έχει αυξηθεί, τουλάχιστον είμαστε στην πόλη μας. Εγώ έχω μείνει εκθεσιασμένος πόσο πολλές λεσβίες σε φοιτητές, τώρα μιλάμε, και γκέι υπάρχουν στην πόλη μας. Και πιστεύω ότι εγώ κοινότητα με διάφορες ΜΚΟ πρέπει να τους βρίσκουν, να βρίσκουν άτομα με συγκεκριμένο προφίλ από το πανεπιστήμιο. Και αυτό σημαίνει πάλι έλλειψη οικογένειας, διότι προφανώς δεν μιλάνε με τα παιδιά, δεν μιλάνε οι γονείς. Δεν το βλέπει μάλλον κανένας γονιός αυτό. Nice. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί μετά τα παιδιά έρχονται οι γονείς. Έτσι. Και θα ζήσουμε πολύ άσχημες καταστάσεις μέσα του 24. Αυτό βλέπω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ να σας πολύ ακούμε πιο συχνά. Με ακούρασα. Να είστε καλά. Έγινε, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα Πασχαλάδα από το Βόρειο Λονδίνο, Καλιφόρνιας. Κρίμα για τον κύριο Γιώργο, τόσα χρόνια να τον ακούμε κάθε μέρα. Καλό παράδεισο να έχει στον Κωνσταντίνο. Της Ελλάδας είναι αυτό της Αταλάντης. Όλο του κόσμου μάλλον είναι αυτό του Ατλαντικού. Βλέπει κάποιος από την... έχει τρεις μέρες προσπαθώ να στείλω μηνύματα σε δεύτερο τρόπο. Τελικά τα λαμβάνει εκπομπή. Τα λάβανε φίλε και Κωνσταντίνε. Δεν λες τίποτα. Λοιπόν. Πάμε, παρακαλώ. Πασχαλάρα. Έλα ρε Παυλάρα. Παύλο Σάικ. Έλα ρε Παυλάρα. Σας περιμένουμε. Μάλιστα. Ερχόμαστε. Πού ήρθεστε. Την Κυριακή θα δούμε τι θα λέτε. Την Κυριακή το βράδυ θα δούμε τι θα λες. Δεν θα κλέβει το πολύ, πολύ θα κλέβει. Άμπρα, θα κλάψετε, καλά θα κλάψετε. Πασχαλή. Ναι. Άκουσα όλες τις εκφάνσεις και όλες τις ομιλίες της κυρίας Μαρίας Καριστινού. Στην Επιτροπή της Βουλής. Ναι. Μου ήρθε να πάρω το τραπέζι από τη συγκίνηση και να το πετάξω στον δρόμο και όποιον πάρει. Τι κάνεις έτσι, ρε. Τι κάνει έτσι. Τι ακούγεται έτσι. Δεν ακούω να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο. Όχι μόνο το ραδιόφωνο και κάτι άλλο έχεις. Τι έχεις. Κάτι ακούτε. Κράτς. Τι τρως. Τι κάνεις. Τίποτα. Όχι τίποτα. Δεν τρώω. Πασχάλη, ναι. Αλλά όμως θα κάνω μία επισήμαση στην κυρία Μαρία Καριστινού. Ενώ Καριστιανού είναι, σαν... δεν είναι Καριστινού. Καριστιανού, ναι. Ενώ τη σέβομαι σαν δικό μου άνθρωπο. Mm-hmm. Όταν πάει με το γράμμα του νόμου και πάει μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και λέει ότι δεν θα πω ονόματα, απλά κάποιοι ζήτησαν να μπαζώσουν το μέρος εκείνο. Κάποιοι. Ποιοι, κυρία Καριστιανού?
Ποιοι, πείτε ονόματα, σας ακολουθεί 10 εκατομμύρια κόσμος, τι φοβάστε? Δεν πρόκειται να σας βάλουν μέσα, πείτε ονόματα. Ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός και ο Περιφερειάρχης ζήτησαν να μπαζωθεί το μέρος. Α, το πω εγώ στον Παύλο Σάεκ, γιατί εσείς φοβάστε να το πείτε, κυρία Καρυπιανού. Φοβάστε να το πείτε. Το παιδί σας χάθηκε και ακόμη λέτε ότι κάποιοι με δύο μικρόν γιώτα, κάποιοι ζήτησαν να μπαζωθεί το μέρος. Πείτε, πετάξτε τις α4 σελίδες κάτω και σηκώνετε, φύγετε. Θα το πω εγώ, κυρία Καρυπιανού, για σας. Ο Παύλος Σάεκ το λέει και θα δώσω και στοιχεία. Ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός και ο Περιφερειάρχης ζήτησαν να βαζωθεί το μέρος. Διότι, μην ξεχνάμε, όταν πέθανε, όταν η 17 Νοέμβρη σκότωσε το Στίβεν Σόντερς, θυμάσαι Πασχάλη, που ήταν αξιωματικός που δρούσε στη Ιουγκοσλαβία. Ήταν τότε το 94, 95, 96, 94. Και πήγε ο κόσμος και έβλεπε εκεί το μοιραίο ρόβερ, ακουμπούσε τα καπό, έβγαζε φωτογραφίες και πάει κλιμάκιο από την Αγγλία, γιατί ήταν Άγγλος ο τύπος. Και λέει εδώ την Ομοσπονδία, τι κάνετε εδώ? Αφήνουν τον κόσμο να αγγίξει το αυτοκίνητο. Απομάκρυνση ο, ούτε κουνούπι στα 200 μέτρα. Για να πάρουμε στοιχεία να δούμε ότι τις εξετάζει DNA το ένα το άλλο. Και εδώ μπάζωσαν με πίσα και χαλί και κυρία Καρυπιανού. Και λέτε ακόμη κάποιοι. Ο Παύλος Σάεκ λέει. Το είπες Παύλο μου, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι αλλιώς είναι δημόσια, γιατί κινδυνεύει να βρεθεί στο στόχαστρο, γι' αυτό και λέει κάποιοι. Μα έχει 10 εκατομμύρια. Εσείς που γνωρίζετε, Παύλε, εσείς που γνωρίζετε, ναι, πάτε στον εισαγγελέα να καταθέσετε. Και ο εισαγγελέας σας θα σου πει, πάρε στην εκκλησία, αδερφέ, να ανάψει ένα κερί. Αυτή είναι άτυπη δικαστήριο, άτυπο και άτυπη νόμη. Τα παρατάς, κυρία Καρυπιανού, γιατί διότι δεν πρόκειται να βρεις άκρη με αυτούς εκεί που κυβερνάνε. Και όπως σας είπαν, να πάτε στην εκκλησία να ζητήσετε βοήθεια. Αφού σας το είπαν και αυτό το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, σηκωθείτε, φύγετε. Τι κάνετε εκεί μέσα? Τι άκρη να βρείτε? Ποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο? Αφού το ευρωπαϊκό δικαστήριο δίνει στην εισαγγελία Αθηνών αυτά τα δικαιώματα. Ωραία, κύριε Παύλο, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Θερμά συλληπιτήρια στον κύριο Γιώργο, τη λατρεία του 95,5 από τον Κυριάκο. Καλησπέρα στον Βασίλη. Το ξέρουμε, ρε φίλε, το ξέρουμε. Ναι, το βάλαμε από τον μετά. Το βάλαμε από άλλον, από αυτόν που τον δημιουργώ. Πάμε, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι, ρε, ρε Άλεξ. Τι κάνεις, καλά? Καλά. Πήγες στην κηδεία σήμερα? Όχι, δεν πήγα. Στη Θερμαίνη κηδεία. Σήμερα το μεσημέρι ήταν, ναι. Να, μάλιστα. Λοιπόν, εμένα θέλω να πω για ένα μήνυμα που μου είχε έρθει στο Messenger πριν κάνα 15 μέρες. Ναι. Από Καναδά, ναι. Ένας κύριος άρχισε να γράφει για ένα κατεβατό ολόκληρο και λέει με λίγα λόγια ότι επειδή δεν έχω συγγενείς, θέλω να σας χαρίσω 800.000 ευρώ γιατί σκέφτομαι να έρθω στην Ελλάδα και να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Οι δυο σας. Μπορεί να στείλει, λέει, το IBAN, να σου βάλω, λέει, κάποιο ποσό και κατευθείαν το μηδένεις από το μήνυμα. Προσέχουν πολλοί ακροατοί όσοι μας ακούνε, γιατί είναι εξαπάτηση, δηλαδή δεν πήγα στην αστυνομία να το δείξω, αλλά κρύω τον κόσμο του κινδύνου, γιατί μπορεί να την πατήσουν και να έχουν άλλα θέματα. Γιατί είναι εξαπάτηση αυτό. Όπως και τη θεία μου πριν 5-6 χρόνια, την πήραν τηλέφωνο 3 ώρα τα ξημερώματα, γυναίκα 89 χρονών, την ξύπνησαν, της είπαν ότι η κόρη σας είναι σε τροχαίο και πρέπει να δώσετε 10.000 ευρώ και θα έρθουμε τώρα να τα παραλάβουμε. Και μέσα στην τράλα της και στην αγωνία της, επειδή δεν και διαχειρίστηκε στην οικοδομή, είχε τα λεφτά και τα έδωσε. Και την πάτησα και μετά του πιάσανε αυτούς, έγινε το δικαστήριο, αλλά δεν πήρε τίποτα πίσω. Μάλιστα. Αυτά έχω να πω, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, Άλεξ. Καλό παράδειγμα στον κύριο Γιώργο, χαιρετισμού στην κυρία Δήμητρα από την Έδεσα, την κυρία Δέσποινα από την Καβάλα,
τον Μπούτα, τον Μούτα, τον Παντελή από Ρεφό Στρατού που μας ακούει, δεν παίρνει τηλέφωνο γιατί δουλεύει εκείνη την ώρα. Είναι πιστός κοιλιά Κροατής και στον αδερφό τον Νίκο στην Καβάλα. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Γεια σου Άλεξ, καλό βράδυ. Ο Καραφλομπίλ λέει: η δεύτερη περίπτωση του Σίφου Τζόρτζ που είπε ο Χαλίφης είναι αυτή που έλεγε το δελτίο του Μετρόπολης. Τρεις μήνες με τριετή αναστολή, ο επίδοξος παιδόφιλος και έξω για νέες περιπέτειες. Μέχρι να τρακάρει σε κάποιον που δεν περιμένει δικαίωση από την δικαιοσύνη. Σε λίγο θα παίρνει ο κόσμος την. Πώς το λένε, τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα, έτσι. Να φτάσει σε αυτό το σημείο είναι το χειρότερο πράγμα. Είναι κάποια πράγματα που είναι εξοργιστικά μεν, αλλά θα φτάσουμε σε ένα σημείο, αν φτάσουμε δηλαδή σε ένα τέτοιο σημείο. Λυπάμαι πάρα πολύ, έχουμε χάσει πάρα πολλά επεισόδια. Λοιπόν. Καλησπέρα στο Μαρσέλο Ασονκυλκής. Θέλω ένα τραγούδι του Καρά, Φυσάει Μοναξιά, αφιερωμένο στον κύριο Γιώργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είναι και το τραγούδι κλεισίματος, έτσι, άκουσε κύριε Ισεράπη, εσείς που είστε ο κορυφαίος των κορυφαίων, γιατί δεν έχουμε άλλον αυτή την ώρα, έτσι, τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε κομψό και επιστρέφουμε. Είσαι αρνητικός, είσαι σου πω, κατά να του νομοσχεδίου. Και εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μαμά και μπαμπά. Η χαρά του να είναι ένα ζευγάρι και να περιμένει έξω το μαιευτήριο αυτό το πράγμα που είναι το παιδί τους, δεν μπορώ να τα αποβάλω από το μυαλό μου, όσο και αν είμαι ιδιαίτερο άτομο. Κάποιοι μου είπανε, μα εσύ Μαϊντανέ, που πηγαίνεις από εδώ και από εκεί και μιλάς και λες αυτά τα πράγματα, εμείς θέλουμε. Και όταν δεις ποιοι είναι αυτοί που το λένε, τόσο πιο πολύ θέλει να απλώσεις μια μουστάκα τέτοια και να αρχίσεις να είσαι πιο straight από ποτέ. Γιατί μερικοί αποποιούν ακόμη και την έννοια του γκέι. Ο γκέι έχει μια περιοπή, έχει μια αξιολόγηση, ζει στην κοινωνία και πρέπει να σέβεται για να το σεβαστούν. Δηλαδή ξαφνικά ένας λέει θέλω ένα παιδί, έχεις πάει, είσαι κάπου εθελοντής, να έχεις πάρει παιδί μου, να φροντίσεις παιδάκια. Αυτό όμως για όλους δεν να είναι. Κάνεις πράγματα. Ναι, για όλους φυσικά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξαφνικά δείχνεις ότι θέλει να γίνεις γονιός όταν κατά τα δικά μου στάνταρ δεν, γιατί ο γονιός το λέει από την αρχή. Όταν μεγαλώσω θέλω να παντρευτώ, λέει μια γυναίκα ή ένας άντρας. Όταν ένα παιδί είναι γκέι και ξεκινάει, δεν λέει όταν μεγαλώσω θέλω να κάνω οικογένεια. Να μην είμαστε τώρα και τα λέμε όπως θέλουμε. Μεταξύ το κάθε παιδί έχει το DNA του. Μεγαλώνοντας, που ξέρεις, υπάρχουν και πολλοί που σου λέει αυτό το DNA ήτανε. Δεν ξέρεις αν τελικά αποπερατώνουν το αρχικό τους έργο. Δεν είναι όπως όταν οι γονείς, αν ομιγαίνεται, έχουν ένα παιδί, ρε παιδάκι μου, που έχει. Του σημαίνει κάτι. Είναι μογγολικός, είναι οτιδήποτε. Είναι το παιδί τους όμως. Το αγαπάνε, το έχουνε με έναν τρόπο διαφορετικό. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Γιατί κάπως βγήκε προς τα έξω ότι είσαι αρνητικός. Αρχικά είμαι αρνητικός, ναι. Μετά όμως, μελετώντας το, είπα ότι έτσι θα ήμουνα. Ότι είμαι αρνητικός, ναι. Δηλαδή, αν είχα δύο φίλους μου που είναι μαζί 10 χρόνια και ξαφνικά θέλουν να έχουν παιδί, θα σου έλεγα όχι. Αν και με ρωτούσαν, τους έλεγα όχι, να μην. Ούτε να υιοθετήσουν, πόσο μάλλον από παρένθετη μητέρα. Έχεις να ξέρεις τι εμπόριο είναι αυτό, άστο να μην το συζητάμε. Για όλους. Έχεις γνωρίσει ποτέ οικογένεια ομόφυλη? Βεβαίως. Ειδικά στο εξωτερικό έχω γνωρίσει και έχω δει και την συνέπεια και το τι γίνεται μετά. Όταν τα παιδιά αρχίζουν να είναι μεγάλα. Κάπως μεγάλα. Δηλαδή, έχω φτάσει να έχουν κάποιοι φίλοι μου απ' έξω παιδιά των 14 ετών. Που αντί να πούνε. Ντάντι λένε Μαρία και εκεί την Νταντά φωνάζουν. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια Μαρία, πρέπει να υπάρχει ένα όνομα γυναικείο. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Είσαι αρνητικός. Αυτά τα είπε ο Λάκης Καβαλάς. Πιο άντρας και από τους άντρες θα τον χαρακτήριζε κάποιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είπε πραγματικά αυτό το οποίο λέει όλος ο κόσμος. Δεν λέει κάτι καινούργιο. Απλά πρέπει να επιβληθεί και η άλλη άποψη. Συνεχίζουμε. Τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.045. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα από papaki@gmail.com. 2310-909090 στη διακριτική σε ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Πασχάλη Ορμπάν παίρνει επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά το παίζει πατριώτης. Λογικό. Δεν είναι να φάει πρόστιμο όταν αυτοί του ρίχνουν το κασέρι, αλλά όταν είναι να κάνει αυτά που πρέπει λακίζει. Λογικότατο, αλλά
μέχρι ένα σημείο. Έτσι, μέχρι ενό σημείου μάλλον. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει later. Το later είναι στα αγγλικά, το αργότερα, να ξέρετε. Καλησπέρα στην Ιόλα Κανίδη. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Ναι, ενώ οι παντρεμένοι όλη μέρα γλέντια τρικούβερτα. Καλό. Καλή μας ακρόαση. Έχουμε πάντως. Καλησπέρα στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Νίκο τον Μαραγκό, στον Γιάννη τον Τούφα από την Ασπρόμαυρη Πολύχνη. Να μην ξεχνάμε τι είπαν οι έγκριτοι δημοσιογράφοι. Κάποτε έγιναν τα δύο ατυχήματα στα Τέμπη με τα Πούλμαν και δόθηκε η ευκαιρία να γίνει μια υπέροχη εθνική οδός. Ελπίζω τώρα με αυτό το ατύχημα να φτιάξουμε και ένα υπέροχο και σύγχρονο συνδρομικό δίκτυο, είπε ο Τσίμας που κάνει το δημοσιογράφο. Αυτές οι λένες. Αυτές οι ίενες. Καλά να πάθουμε. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Άγκο. Είμαστε σε μια παρέα στο καφέ και λέγαμε: δεν θυμάται κανένας πότε πρωθυπουργός να έχει βάλει παιδιά και αδέλφια στη Βουλή για υποψήφιοι. Έλαντε. Και για να μην χάσουμε και αυτά που έχουμε, άμεση αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ και άμεση είσοδο στους BRICS. Γεια σου, Κλίμη, λέει ο Νίκος ο Μαραγκός. Ήταν ένας, έγιναν δύο. Ποιος τη χάρη σας. Ταξίδι γεμίζεται. BRICS. Τούβλα είπε ο Χαλίφης. Τα ξέρετε. Στο Βαγγέλη τον Παπα-Νικολάου. Καλησπέρα Πασχάλη, μπράβο σου, φοβερή εκπομπή. Σήμερα ο κύριος Γιώργος τα χόρευε ζεϊμπέκικο. Να σε καλά, Βαγγέλη. Στο Γιάννη τον Παλέτζα. Πασχάλη, καλησπέρα, καλή βραδιά από το όμορφο Λαγκαδά. Πασχάλη, τα χαιρετίσματά μου στους συντρόφους του Πασόκ, στον Γιώργο από το Πολύκαστρο και Αλέκο και φυσικά την αγάπη μου στην Παλαιτσουνά, σε καλά, Γιάννη μου. Στην κυρία Λίτσα Γιαντσούδη από τη Νέα Κρίνη, στον Γιώργο τον Κόκαρη. Αυτό εστί ραδιόφωνο, Πασχάλη. Μια πολύ καλή παρέα που όταν φεύγει κάποιος να σε πιάνει μια στεναχώρια, λες και ήταν δικός σου άνθρωπος. Μεγάλη δύναμη το ραδιόφωνο, παιδιά. Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν την έχετε καταλάβει. Μεγάλο κάθαρμα ήταν ο Ροχάμης Πασχαλάρα μου. Και το ότι δεν λέρωσε τα χέρια του με αίμα είναι ψέμα. Είχε τους υποτακτικούς του στις ληστείες σαν το Μητσόπουλο για να σκοτώνουν, όπως έφαγαν το 1983 στη Λαμπρινή στην Αθήνα μέσα στο σπίτι του. 22-23 χρονών παλικαράκι. Τον Κώστα τον Καγιώργη. Εντάξει, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Στον Γιώργο τον Ρενοβάτη, τη είπαν αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην εκκλησία να σα βοηθήσουν, να πάτε παρακάτω. Αυτό τη είπαν. Ναι, ακριβώς. Τον Κωνσταντίνο τον Μπελιτάρχ και πάμε στο κρατήριο. Παρακαλώ. Πασχαλή. Έλα, κύριε Δεσπινά. Καλησπέρα. Πού είσαι, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους, βέβαια. Mm-hmm. Τη Δήμητρα στέλνω τα φιλιά μου. Οπα. Το Μανώλη από την Αυστραλία. Γεια σου, Αλέξανδρε. Λοιπόν, τώρα κοίταξε, αφού αναφέρθηκες, κοίταξε, την έστειλαν, ο Άριος Πάγος την έστειλε στην εκκλησία, έτσι. Όχι, ναι, λοιπόν, Άρη, εισαγγελέας, ναι. Ναι, εισαγγελέας, ναι, ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, αυτό το εννοείται, αυτοί όλοι συνεργάζονται. Mm. Κόμματα, χέρι-χέρι, Άριος Πάγος συνεργάζονται. Ναι. Τώρα κοίταξε τι έγινε. Για πες. Ένας ξακουστός ιερέας, παρακαλώ, άκου στην Αθήνα, ναι. Παπάς στην Αθήνα, λέγεται Παπα-Νικολάου στην ομιλία του, συμβούλευσε να βγούνε, λέει, πρόσεξε Πασχάλη, οι σταυροί από τους τρούλους και τα καμπαναριά των εκκλησιών μας, παρακαλώ. Μπράβο. Για να μπαίνουμε οι αγαριανοί και να διαβάζουν το Κοράνι του. Άκουσον, άκουσον. Τα καταλαβαίνετε αυτά τι πάνε να μας κάνουν. Όλοι μαζί είναι ένα. Μητροπολίτες όλης της χώρας. Κόλπα. Α, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Και λαός... Μόνο, θα επανέλθω σε αυτό που είπα, μόνο άμα φύγει ο κλήρος από τις εκκλησίες, η εκκλησία θα αλλάξει ρότα. Εσείς πηγαίνετε και η εκκλησία θα κάνει τη δουλειά της. Να μην πάτε για να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Τόσο απλά, κύριε. Εγώ το έχω πει. Κάντε μια φορά αποχή για να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα, δεν θα μπαίνει τίποτα. Κάντε μια φορά αποχή, ένα μήνα. Για να δούμε πού θα πάει αυτού. Την κάνει. Άλλο τρόπο δεν έχουμε, Πασχάλη. Όλες οι κότες μαζεμένες τώρα. Μόνο έτσι θα μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς ένα μάθημα. Μάλιστα. Και τους Μητροπολίτες, έτσι. Αλλά και όλα τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή. Τώρα άλλο όπλο δεν έχουμε, Πασχάλη. Μάλιστα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, για δέσου. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, Πασχαλή. Ναι. Ακούγομαι εγώ, ε. Αν μιλήσεις δυνατά, θα ακουστείς. Λοιπόν, άκου να σας αναφέρω κάτι απλό. Για πες. Μιλούσατε τώρα για οικογένεια πριν, για παιδιά, για
φταίνει οι γονείς, πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά μας. Γενικά, εγώ δουλεύω σε security και εδώ σε Γιαννησόν 10 χρόνια. Μάλιστα. Στο Βαν Σαλόνικα. Τώρα είμαστε στη στιγμή εδώ κάτω που σε παίρνουν. Ναι. Αυτή η παγίδα, το εμπορικό κέντρο του Αν Σαλόνικα που είναι από τα μεγαλύτερα εδώ δυτικά, ξέρεις τι μαζεύει κάθε βράδυ 12χρονα και παραπάνω, δηλαδή ανεβαίνουν οι ηλικίες. Ναι. Είναι δυνατόν να βγαίνει ένα παιδί 12 χρονών να πηγαίνει στο λεωφορείο εδώ, στη Μοναστηρίου, και να βλέπει τις εκδιδόμενες, τις μαύρες και τις βουλγάρες και τα τραβεστή που έχουν έρθει από την Αθήνα και γεμίσει μια Γιαννητσόν με τραβεστή και εσείς κάθεστε και ψάχνεστε. Εδώ είναι η παγίδα. Παπά, θα πάω στο εμπορικό. Πάνε, παιδί μου. Ναι, εδώ κάτω τι γίνεται, λέει κανένα στο παιδί. Όχι. Να μην σου πω τώρα πώς αναφέρονται τα κορίτσια και τι γίνεται κάθε βράδυ. Σε θέμα φασαρίες με αυτές όλες εδώ που γίνονται. Λοιπόν. Αυτά τα 12χρονα μέχρι τι ώρα είναι έξω? Τώρα, εγώ σου λέω τώρα ανάλογα τη μέρα. Σήμερα η μέρα είναι νεκρή. Ναι. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Ο Κυριακή είναι κομμένα. Λοιπόν, αυτές τις δύο μέρες, Παρασκευή και Σαββάτο, γίνεται πανηγύρι. Ναι, μέχρι τι ώρα είναι τα 12χρονα, μέχρι τι ώρα τα βλέπεις έξω? Α, μέχρι τις 3-3.30. Πλάκα κάνεις τώρα? Ναι. Δηλαδή υπάρχει οικογένεια που αφήνει 12χρονο παιδί μετά τις 10-11 η ώρα σε... Πάρε φίλε. Ναι, σου λέω 10 χρόνια τα βλέπω. Δεν μπορούμε για τίποτα μετά, σωστά. Και ξέρεις τι γίνεται, περνάει τον Ιένα από τη Μοναστηρίου και ανεβαίνουν στον Ιένα και πάνε. Ανατολικά, φαντάσου, έρχονται από Τούμπα, ανατολικά, γιατί κατέβαινα κι εγώ μια δόση το καλοκαίρι. Δεν ναι. Κατέβαινα με τα μάξι, κατέβαινα με το πατίνι. Ναι. Και εδώ να δεις τι κατεβάζει το 12 της Τούμπας. Μάλιστα. Το 12 γιατί του κόβω Τούμπα κάθομαι. Λοιπόν, και εδώ να σε καταλήξω που όλες αυτές εδώ οι Βουλγάρες, οι Αλβανέζες, οι Μαύρες, τα Τραβέλια, ποιος τα ελέγχει με θέμα απόδειξης? Ξέρεις πόσα λεπτά παίρνουν κάθε μέρα? Εγώ αυτά ξέρω χειροπιαστά. Μάλιστα. Και η αστυνομία στο Βαρδάρι κάνει τον Αλέκο. 200 και 300, το καταλαβαίνεις κάθε βράδυ. Πες μου εσύ ποιος βγάζει 300 ευρώ αφορολόγητα και όλα αυτά λεφτά πάνε στη Βουλγαρία και στην Αλβανία και οι μαύρες. Μάλιστα. Μπορεί να το διανοηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, έγινε. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Παρακαλώ. Συγγνώμη Πασχάλη που ξαναπαίρνουμε για τον Μπασχετάκη. Ναι. 50-22, επειδή αυτό περιμένω και γι' αυτό πήρα. 50-22, τι ώρα ήταν αυτό? Αυτό 10. Τώρα τελειώνει αυτή η παρατέταρτο. 50-22, η Χαποέλ Προμηθέας. 63-71. Μάλιστα. Έγινε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Πασχάλη. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Μία χάρη αν γίνεται. Ναι, ναι. Το 821. Τι είναι αυτό, ποδόσφαιρο? Plymouth Lynch. Είσαι Lynch εσύ? 821, 10 παρατέταρτο. 10 παρατέταρτο. 821. Plymouth Lynch. Τι το έπαιξες? Διάρη. 1-1 είναι στο 93. Δεν έληξε. Όχι. 8-22. 8-22 Southampton Watford. Άσος. 3-0. 3-0. Και το 8-69. 8-69. Rangers. Rangers. 8-69 με ποιον. Τι ώρα έπαιζαν και αυτοί? Την ίδια ώρα. Rangers. 10. Aberdeen 2-1 είναι στο 85. Δηλαδή τη Lynch χάνουμε. Ναι. Άμα βάλει γκολ, πες μου το. Βεβαίως. Έγινε, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα. Για χαρά, καλό ξημέρωμα. Παρακαλώ. Γεια σου, Πασχάλη. Για χαρά. Λοιπόν, καταρχήν θα μας λείψει ο κύριος Γιώργος. Καλό ταξίδι να έχει. Θα τον θυμόμαστε. Για το Σίφου, Τζόρτζ πήρε να μιλήσω. Αυτός είναι ψαγμένος άτομο.
είναι ψαγμένο άτομο, αλλά είναι της επεμπλοκής που μαθαίνει σωστές πολεμικές τέχνες. Mm-hmm. Ας πούμε, λέει σε μια συνέντευξη ότι έκλεισε ένα, έγινε ένα μπέρδεμα στο δρόμο και πήγε ένας παππούς να τον χτυπήσει, όπως ήταν μέσα στα μάξι. Τι να κάνω, λέει, βγαίνω από τα μάξι, λέει, και τρέχα γύρω-γύρω, λέει. Μέχρι να κουραστεί ο παππούς να φύγει. Δεν μπορούσα, λέει, να τον χτυπήσουν. Αλλά αυτό που παρατηρώ, εγώ θα το δώσω και μετά άλλα τα θέματα. Αυτό που παρατηρώ, λέει, έρχονται τα παιδιά, λέει, να μάθουν πολεμικές τέχνες, λέει, και είναι καλός αυτός, και θέλουν μέσα σε 8-9 μήνες να ξαπλώνουν τον άλλον κάτω, λέει. Δεν θέλουν να μάθουν καθόλου επιμπλοκή, λέει. Είναι αυτό το offended, λέει, σήμερα. Όλος ο κόσμος, όλα τα παιδιά, σύν αυτά που έλεγε ο προηγούμενος ο Σεκιουριτάς, βλέπουν αυτά τα πράγματα στον δρόμο και δεν έχουν καθόλου, δεν είναι διαλλακτικά τα παιδιά, λέει. Και βρίσκουν νόημα μόνο σε αυτό το offended. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μου? Ναι. Το πρόβλημά μου σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτή η βία η οποία ασκείται, η συμμοροποίηση που έχει, ναι, πλέον η νέη, από πού πηγάζει? Και δεν πιστεύω, ότι είναι θέμα οικογένειας μόνο, έτσι, αν είναι. Και θέμα οικογένειας, γιατί είχε πάρει και ένας ακροτής τηλέφωνο πριν καιρό και πιο πολύ για το σχούλι, λέει, αυτά τα παιδιά πάνε εκεί και νιώθουν οικογένεια, λέει, ή είναι άλλα πικραμένα, όχι όλα, είναι και πλουσιόπεδα που λέμε, και σου είπε κάνει μια εκπομπή, αλλά όπως λέει και ο Τζορς, λέει, είναι αυτό το offended, λέει, και να το δέσω και με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Βγήκε ένα και έκανε μια καλή τοποθέτηση τώρα τελευταία. Δεν θα σα πω εγώ, λέει, αν είμαι υπέρ ή κατά, αλλά το έχουν ξεχυλώσει, ρε παιδιά, λέει, το πράγμα. Από τη μία πάνε στην εκκλησία και λένε παντάμε τις εικόνες, κουρτσάμε τις εικόνες. Από την άλλη θα μας βαφτίζετε και τα παιδιά. Δηλαδή δεν το συζητάνε καθόλου. Αυτό το φαίνεται αρχίζει να γίνεται μόδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Πασχάλη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε σε μηνύματα. Για πάμε σε μηνύματα. Να δούμε εδώ τι γίνεται. Γιατί υπάρχει εδώ. Στον φίλο τον Κλήμη, ο οποίος λέει είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013, όλοι μαζί πάμε στους BRICS, πάμε να μπούμε μέσα στους BRICS. Προς το παρόν πάντησε καμία οικοδομή, θα φανείτε πιο χρήσιμη, έτσι. Καλησπέρα στον Κρυβαγγέλη μας. Πασχάλη, σήμερα οι αγρότες κάνανε σύσκεψη και βγάλανε απόφαση να στείλουν εκπροσώπους στην Αθήνα. Επειδή κάποτε ήμουν και εγώ εκπρόσωπος επί Πασόκ, στέλναμε άτομα που ανήκαν στην παράταξη. Τι περιμένουν να πάνε καλά? Θα έρθουν και θα είναι όλα καλά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δυστυχώς έτσι γίνεται και από τη στιγμή που αποφασίσανε κιόλας. Οχο! Ναι. Ναι, ναι, ναι. 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 Μην απορρίσεις, Πασχαλά, άρα παντού έτσι κυκλοφορούν τα 12χρονα, 14χρονα κλπ. Η οικογένεια που είναι θέρμη, το ίδιο, έλα κατά τις 12 το βράδυ και κάτσε να δεις τι γίνεται. Μάλιστα. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ πάθει πλάκα λίγο αυτό το πράγμα. Τα παιδιά να βγαίνουν τέτοια ώρα έξω. Καλησπέρα στον Χρήστο του Νεμζιλάντη από την Ασπρόμαυρη Βρέμη, στην κυρία Χρυσάνθη Ασικάκη, στον Νίκο τον Λέτζο, στον Θωμά τον Μπομπόναρη, στον Κωνσταντίνο τον Νικολακόπουλο, στον Terry Point, στον Κωνσταντίνο, τον είπαμε, όταν μεγαλώσει θα γίνει ένας από αυτούς. Ο Δημήτρης ο Χριστοφορίδης, καλησπέρα. Βασκάλη, καλή βραδιά. Στον Βασίλη τον Ταλίπη, ποιος φοβάται? Προφανώς δεν έχεις δει όλες τις ομιλίες της. Εμέσως πλην σαφώς αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό. Όλοι μόνο κριτική ξέρετε να κάνετε, εξυπνάκηδες, λέει ο Βασίλης τον Ταλίπης και προφανώς αναφερόμενος στον Παύλο ΑΕΚ. Πάμε στο φίλο περιμένει. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Πασχάλη. Καλησπέρα. Ο Κοσμάς είμαι, τι κάνεις? Γεια σου, Κοσμά. Καλά. Είχα καιρό να πάρω. Γενικά κάνω καιρό να ακούσω και ραδιόφωνο. Κάνω λίγο έτσι καθαριότητα αυτιών που λένε, γιατί χρειάζεται και αυτό. Καλά, καλά. Φορά. Και έπεσα πάνω και στη δυσάρεστη είδηση σήμερα με τον κύριο Γιώργο. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος, Θεός χωρέστον, και να τον θυμούνται οι δικοί του, να είναι γέροι, να τον θυμούνται, γιατί εντάξει, ήταν χαρακτηριστική φωνή, ο κλασικός άνθρωπος που όταν τον ακούς κατευθείαν λες αυτός είναι Πασόκρεπε, χωρίς να χρειάζεται να σου το πει. Αλλά ήταν ωραίος, δηλαδή παρόλος έτσι και τη διαμάχηση και όλα αυτά έτσι, τα τέτοια που περνούσαν. Θα σου απαντήσω λίγο στην ερώτηση και στο προβληματισμό που είχατε προηγουμένως με τον προηγούμενο ακροατή, τι φταίει για όλα αυτά εδώ πέρα. Ναι, τα παιδιά γιατί έχουν μια, ας το πούμε, έρπουσα που... βία, ρε παιδί μου, δηλαδή, ναι, βιοπραγούν με το παραμικρό.
Κοίταξε, πάντα υπήρχε η βία στο νέο λόγω των ορμονών, λόγω αυτών, αλλά υπήρχε μια, δηλαδή δεν φτάναμε ποτέ στο πρέπει να σε σκοτώσω. Έτσι υπήρχε και στα σχολεία μας και εμείς είχαμε βία μέσα μας και βγάζαμε, εξωτερικεύαμε με τη βία, αλλά νομίζω ότι σίγουρα φταίνει και οι οικογένειες, δηλαδή οι γονείς έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης, αλλά αυτό που έχει διαμορφώσει την κοινωνία μας τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, γιατί δεν είναι κάτι που σήμερα εμφανίστηκε και σιγά σιγά χτίστηκε, είναι η τηλεόραση. Είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος των παιδιών, είναι ο πατέρας, η μητέρα των παιδιών πλέον, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέχρι τώρα ήταν η τηλεόραση, τώρα πλέον έχουν αναλάβει το ίντερνετ και όλα αυτά εδώ πέρα. Βέβαια, δεν είμαι γραφικός. Δεν είμαι γραφικός. Δεν το λέω γιατί να είναι η εύκολη λύση να το πεις. Είναι όμως, αν δεις ακόμη και η εξέλιξη της επιστήμης, εξελίξει και μέσα από την τηλεόραση. Βλέποντας δηλαδή κάποτε, λέω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο να το έχει ο James Bond της εκείνης εποχής, έτσι, του Σον Κόνερι, και να μιλάει και. Κανένας δεν ήξερε τι σημαίνει κινητό τηλέφωνο και όμως φτάσαμε να έχουμε σήμερα κινητά τηλέφωνα και να είναι και κομπιούτερ στα χέρια μας. Mm. Θέλω να πω δηλαδή ότι η τηλεόραση είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο και γενικά όταν λέω τηλεόραση βάζω και τα μέσα μαζική, τα social media και όλα αυτά εδώ. Έτσι, είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο στα χέρια διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Είναι, από εκεί ξεκινάνε όλα, όταν βλέπει το παιδί βία. Όταν βλέπει να γίνονται σκηνές στα YouTube βίας και να πληρώνονται, να βγάζουν λεφτά κάποιοι γιατί δείχνουν βία. Όλα αυτά εδώ μπαίνουν μέσα στο μυαλό τους, στίβεται και δεν μπορούν να το διαπραγματευτούν, δεν μπορούν να το διαχειριστούν μάλλον αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να βγαίνει σε βία. Και φτάνουν, βλέπω δηλαδή, και δεν είναι κάτι στην Ελλάδα, έτσι μόνο, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή το βλέπω εδώ να συμβαίνει στη Γερμανία που ζω, έξω, βία, όταν λέμε βία, δεν τολμάς και θεωρούν και ότι επειδή είναι νεότεροι μπορεί έναν πενιντάρι ή εξετάρι να τον μιλήσουν και άσχημα γιατί δεν τον φοβούνται. Και αν δεις δηλαδή ο τρόπος στο βλέμμα τους και μόνο στο βλέμμα που βλέπεις του νέου παιδιού βγάζει βία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει ποτέ να λυθεί αυτό το θέμα ή αν θα γίνει ακόμα χειρότερο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει ακόμα χειρότερο. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Να καλό βράδυ να έχετε, παιδιά, και υπομονή να δούμε πού θα πάει. Για να δούμε. Αυτό είναι το θέμα, πού θα πάει. Έγινε, ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Λευτέρη. Γεια σου, Λευτεραλά, καλησπέρα και σε σένα. Δύσκολα πράγματα. Στον Τάσο τον Γιανουλίδη, σε όλη την παρέα από Deutschland. Στον ο Νίκος τι λέει εδώ πέρα, για το κινέζικο βιολογικό εργαστήριο στη Ουχάν ανήκει στην πραγματικότητα στην Glaxo, που κατά σύμπτωση είναι και ιδιοκτήτρια της Pfizer, που κατά σύμπτωση διαχειρίζεται τα οικονομικά της BlackRock, που κατά σύμπτωση διαχειρίζεται τα οικονομικά και της Open Foundation Society, Soros, που κατά σύμπτωση διαχειρίζεται τα συμφέροντα της γαλλικής AXA, που κατά σύμπτωση η γερμανική εταιρεία Winterthur έκτισε το κινέζικο εργαστήριο που κατά σύμπτωση αγοράστηκε από τη γερμανική Allianz και κατά σύμπτωση έχει ως μεγαλομέτωχο τον κολοσσό Vanguard, που κατά σύμπτωση είναι μέτοχος της BlackRock και ελέγχει τις κεντρικές τράπεζες, που διαχειρίζεται το 1 τρίτο του παγκόσμιου επενδυτικού κεφαλαίου, που κατά σύμπτωση είναι και μεγαλομέτωχος της Microsoft και του Gates, που κατά σύμπτωση είναι και μέτοχος της Pfizer και σήμερα πρώτος χρηματοδότης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όλα είναι γύρω από μία σύμπτωση, αγαπητοί ακροατές και αγαπητοί φίλοι Νίκο. Στον τελευταίο ακροατή, παρακαλώ. Πασχαλή. Ναι. Ναι. Έλα. Καλησπέρα, μ' ακούς. Καλησπέρα, σε ακούω. Ο Γιάννης είμαι από τη Γερμανία, φίλε μου. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιάννη, από τη Γερμανία. Καταρχήν, στον κύριο Γιώργο, τα θερμά μου συλληπιτήρια. Mm. Και εμένα μου έκανε παρέα εδώ και γελούσα όταν σας άκουγα και ήσασταν μια τρελή παρέα που συνέχεια διαφωνούσατε. Εν ολίγης ήθελα να πω για το πρόβλημα που υπάρχει με τους νέους που σας άκουσα προηγουμένως. Επειδή εγώ είμαι και ζω στη Γερμανία πάνω από 30 χρόνια, αυτό που λείπει στους νέους είναι πειθαρχία και όραμα. Και επειδή εμείς εδώ σαν παιδάκια βλέπαμε κάποτε στους νόμους και τα κάναμε πάνω μας με το συμπάθειο, αυτό λείπει στα παιδιά που δεν έχουν όραμα και πειθαρχία. Ό,τι να είναι και όπως να είναι. Και επειδή εγώ μεγάλωσα εδώ με πειθαρχία, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, δουλεύω καλά και
έχω να πω ότι δεν ήμουν ποτέ της φασαρίας που λέμε, γιατί ήμουν πάντα πειθαρχημένος. Και το σπίτι βέβαια. Αυτή είναι η γνώμη μου και σε ευχαριστώ που μας κάνεις παρέα στο ραδιόφωνο. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά. Αφίδρομη, η σχέση μας είναι αφίδρομη. Άμα δεν ήμουν εγώ, δεν θα ήσασταν εσείς. Και αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα είχα λόγο ύπαρξης εγώ. Λοιπόν, αυτά. Έλα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Να σας καληνυχτήσουμε. Ναι. Και ο Γιάννης... Παρακαλώ. Ναι. Να σας καληνυχτήσουμε και εγώ, Γιάννης Ελισσαράβης, ο οποίος έχει ερωτευτεί τον Παπαγιώργο. Με τα... Ναι. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνουμε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ. Χαιρετώ. Γεια σας. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, κύριε. Χαιρετώ τους επαναστάτες του γλυκού νερού. Και δύο καλτσών δώρο. Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε κύριε Πασχάλη. Καιρός λοιπόν είναι το Πασόκ με σαν άρθρο στην εξουσία. Λοιπόν. Σιγά. Το διατάψα. Ναι. Η ψυχή σου δίχως φως να αγκαλιάζεις το σκοτάδι, να μιλάς με τη σιωπή, να πεθαίνεις για να χάθει και να ζεις με ένα γιατί.